Γονιατρική είναι μια υποειδικότητα της λαϊκολογίας. Ουσιαστικά αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, τελευταία μιλάμε 30 χρόνια πια. Ξεκίνησε από τη Γερμανία, όσο και αν παράξενο, την πατρίδα του κ. Σούμπερτ. Ξεκίνησε από έναν εμπνευσμένο άνθρωπο, τον Μπιζάλσκι, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει. Ο Μπιζάλσκι ήταν λαϊκολόγος, ο οποίος ασχολήθηκε με φωνιατρική, δηλαδή εξειδικεύθηκε πάρα πολύ στην παραγωγή φωνής και ήχων. Η φωνιατρική τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να παίρνει και έδρα στο εξωτερικό. Υπάρχει έδρα φωνιατρική στο Βερολίνο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε, ούτε εκπαίδευση στη φωνιατρική υπάρχει στην Ελλάδα, απέχουμε αρκετά από αυτό. Όσοι έχουν κάνει φωνιατρική έχουν παρακολουθήσει στο εξωτερικό σε πανεπιστήμια από μήνες μέχρι χρόνια φωνιατρική. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κομμάτι. Η φωνή είναι μια εκδήλωση της ψυχής μας, είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας και της καρδιάς μας. Και επίσης η φωνή για να παραχθεί, εκτός ότι θέλει το όργανο της φωνής και το πνεύμονα και το αντυχείο όλα αυτά για να παραχθεί, χρειάζεται και ένα αυτή για να ελέγχει τι ακούμε. Γιατί είναι πολύ γνωστή, τουλάχιστον αυτούς που τραγουδάνε, η εικόνα του ανθρώπου που για κάποιο λόγο το αυτή τους δεν ακούει καλά, πώς παραμορφώνεται ο ήχος και πώς δεν μπορούν να ελέγξουν τη φωνή τους. Το σημερινό θέμα λοιπόν της δικής μου παρουσίας εδώ δεν έχει να κάνει τόσο με τη φωνή, έχει να κάνει με την ακοή, φυσιολογία ακοής. Έχουμε 5 αισθήσεις, είναι γνωστές σε όλους. Είναι η όραση, η όσφρηση, η γεύση, η αφή και η ακοή. Και οι 5 είναι πολύτιμες. Εμείς οι λαϊκολόγοι έχουμε τη μεγάλη χαρά να εξετάζουμε 3 από αυτές, την όσφρηση, τη γεύση και την ακοή. Η ακοή έχει το κυρίω χαρακτηριστικό, αυτό που είπε η κυρία προηγουμένως, ότι είναι η πρώτη αίσθηση που αναπτύσσεται στον άνθρωπο. Αναπτύσσεται ήδη από την ηλικία των 22 με 24 εβδομάδων στο έμβριο. Και είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι τα πρώτα ηχητικά ακούσματα που έχει ένα παιδί είναι ο χτύπος της καρδιάς του, ο χτύπος της καρδιάς της μητέρας του. Ό,τι του λέει η μητέρα του περνάει μέσω ήχων, μέσω των υγρών του σώματος και μπορεί να γίνει κατανοητό. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιδρά το παιδί σε αυτά τα ερεθίσματα και σε πολύ μπάσους ήχους από το εξωτερικό περιβάλλον. Η σημασία της ακοής είναι γνωστή πάρα πολλά χρόνια. Θεωρείται αναπηρία το να μην ακούς καλά. Και όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας, ότι μπορεί να είσαι και τυφλός ακόμα και στα αυτιά, όχι μόνο στο μυαλό και στα μάτια. Ο ήχος που είναι το πρωταρχικό στοιχείο στην ακοή, δηλαδή η ακοή υπάρχει για να ακούμε τον ήχο, αυτό σημαίνει. Μπορεί να το χαρακτηρίσουμε και φυσικό φαινόμενο και φυσιολογικό φαινόμενο. Ας τα πάρουμε το καθένα χωριστά. Σαν φυσικό φαινόμενο, τα ξέρετε καλύτερα ενδεχομένως μερικοί από μένα, είναι μια σειρά ηχητικών κυμάτων που μεταδίδονται μέσω των υλικών μέσων. Μεταδίδεται καλύτερα μέσω του στερεού, λιγότερο μέσω του υγρού και σχεδόν καθόλου στο κενό. Αλλά σαν φυσιολογικό φαινόμενο, και αυτό με απασχολεί εμένα σήμερα, είναι ουσιαστικά το αίτιο, το ερέθισμα, το οποίο διεγείρει το αισθητήριο όργανο της ακοής και προκαλεί το αισθητήριο όργανο και προκαλεί το αίσθημα της ακοής. Άρα για να ακούσουμε κάτι πρέπει να υπάρχουν τα δύο αυτονόητα πράγματα, ένας ήχος που να παράγεται από κάπου και κάποιο όργανο αισθητήριο το οποίο να παραλαμβάνει αυτό το ερέθισμα και να το εκμεταλλεύεται, να το αναλύει, να το ψάχνει. Δεν ακούγονται όλοι οι ήχοι. Οι ήχοι έχουν συχνότητες που ξεκινάνε από μερικά hertz και φτάνουν σε μερικά κιλο hertz, σε μερικές χιλιάδες hertz. Δεν είναι όλοι οι ήχοι ακουστοί και δεν είναι όλοι οι ήχοι μετρήσιμοι από το ανθρώπινο αυτή. Θα το συζητήσουμε λίγο πιο μετά αναλυτικά. Πάμε λίγο ανατομία. Όπου κουραστείτε μου λέτε, γιατί εμείς επαναλαμβάνω, γιατί τα χάνουμε λίγο σε ανατομία, λέμε πολλά, κάποια στιγμή μπορεί να σας κουράσω. Λοιπόν, αυτό τι βλέπετε εδώ για να καταλάβετε είναι σαν να έχουμε πάρει ναυτί και να το έχουμε κόψει. Ας τα δούμε λίγο αναλυτικά τι βλέπουμε. Συγχωρέστε με για τους αγγλικούς όρους, όπου μπορούσα να τους αλλάξω, τους άλλαξα. Εδώ δεν ήθελα να χαλάσω την εικόνα του slide γιατί είναι καταπληκτική. Αυτό είναι το πτυρίκι. Αυτό είναι το αυτί μας. Εδώ ξεκινάει ένας σωλήνας, ο οποίος λέγεται εξωακουστικός πόρος ή ακουστικός πόρος όπως λέγεται εδώ. Αυτός ο σωλήνας είναι τυφλός. Το ένα άκρο είναι ανοιχτό, είναι προς τα έξω. Και το μέσα άκρο του, το βάθος του σωλήνα, κλείνει τελείως από μία μεμβράνη, την τυμπανική μεμβράνη, ένα τύμπανο. Αυτός ο σωλήνας, ο εξωακουστικός πόρος, έχει μήκος περίπου 2,5 με 3 εκατοστά στον άνθρωπο. Το μισό κομμάτι του είναι χόνδρος, είναι σαν το αυτί, είναι μαλακό, και το υπόλοιπο μισό είναι κόκαλο. Είναι ένας σωλήνας λοιπόν με τον οποίο οδηγούμαστε προς το αυτί, προς τα μέσα. Αυτό είναι το τύμπανο. Το τύμπανο είναι μία μεμβράνη λεπτή, η οποία καλύπτει τελείως τον πυθμένα το βάθος του εξωακουστικού πόρου. Άρα, από εδώ και πίσω είναι στεγανά όλα. Από εδώ και έξω είναι δέρμα, είναι σώμα.
Από εδώ και μέσα είναι τα σπλάχνα μας, είναι κάτι διαφορετικό. Μετά υπάρχει μια κοιλότητα που λέγεται μέσω αυτή και φτάνει περίπου μέχρι εδώ. Έχει πάρα πολύ μικρή χωρητικότητα, δηλαδή φανταστείτε ότι δεν έχει παραπάνω από ένα 1,5 κυβικό εκατοστό περιεχόμενο. Και μέσα σε αυτή φωλιάζουν τρία μικρά κουκαλάκια. Αν τα θυμάστε από το σχολείο, είναι η σφύρα, η άκμον και ο αναβολεύς, τα περιβόητα. Αυτή είναι η σφύρα, μετά είναι ο άκμον και μετά είναι ο αναβολέας. Αναβολεύς είναι αυτό που πατάμε στα άλογα για να ανέβουμε στους υπείς. Και θυμίστε ακριβώς αναβολέα, είναι ένα πέταλο με μία πλάκα στο κάτω μέρος. Εκεί τελειώνει κάπου το μεσοφτή, υπάρχουν μία κοιλότητα προς τα πάνω που δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη στιγμή στην ακοή. Και εδώ υπάρχει και μία τρύπα που οδηγεί προς τη μύτη. Αυτή λέγεται φταχιανή σάλπιγγα, ένα σωληνάκι, το οποίο ενώνει το μέσο αυτή με τη μύτη. Θα δούμε μετά ποια είναι η χρησιμότητά της. Εδώ τελειώνει το μέσο αυτή λοιπόν, και από εκεί και πίσω ξεκινάνε τρεις σωλήνες που λέγονται ημικύκλοι σωλήνες, και αυτοί έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της αίσθησης ισορροπίας. Δηλαδή, αν μπορούσα εγώ με ένα μαγικό ραβδί να καταστρέψω αυτό το σωλήνα, θα άρχισα να ζαλίζω, να γυρίζω τα πράγματα γύρω και να κάνω υλικό. Και υπάρχει και αυτό το πράγμα που μοιάζει σαν σαλιγκάρι και λέγεται κοχλίας, και είναι εκεί μέσα προστατεύεται, φωλιάζει το όργανο της ακοής. Από εδώ ξεκινά ένα νεύρο, το ένα είναι για την ισορροπία και το άλλο το ακουστικό νεύρο, και το λέει εδώ, αιθουσαίο και κοχλιακό, ενώνονται μαζί, τρυπάνε το κεφάλι στο μέσα μέρος, δηλαδή το κρανίο, και οδηγούνται προς τον εγκέφαλο. Και φτάνουμε κάποια στιγμή στον εγκέφαλο, μέσα στον οποίο ακούμε. Άρα λοιπόν, το όργανο της ακοής αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Το εξωτερικό αυτή, που είναι το πτερύγιο, ο πόρος και το τύμπανο. Το μέσο αυτή, που είναι τα τρία οστάρια και διάφοροι μικροί σμίγκοι και φταχύνη σάλπιγγα. Και το εσωτερικό αυτή, που είναι ο κοχλίας για την ακοή και η μυτή κλεισολίνη στην ισορροπία. Αν θέλετε να με διακόψετε οποιοδήποτε σημείο, ό,τι θέλετε πείτε μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν υποθέσουμε ότι ένα παιδί γεννιέται, πρωτού γεννηθεί, πάρα όταν συλλαμβάνεται, ένα έμπριο, φανταστείτε ότι σαν ένα σωλήνα, σαν ένα κύλινδρο, ένα συμπαγή κύλινδρο, ο οποίος αποτελείται από τρία πράγματα. Το εξωτερικό, το μέσο και το εσωτερικό. Για να πούμε απλά, το εξώδερμα, που είναι αυτό εδώ, το μεσόδερμα, που είναι αυτό εδώ, και το ενδόδερμα, που είναι το εσωτερικό. Γιατί σας το λέω αυτό. Από κάθε τείχομα, από κάθε κομμάτι του δέρματος αυτού, σε εισαγωγικά το δέρμα, παράγονται μία σειρά οργάνων στο ανθρώπινο σώμα. Από το εξώδερμα παράγεται ό,τι έχει να κάνει με το δέρμα. Είναι το δέρμα, οι τρίχες, τα μαλλιά, τα νύχια, όλα αυτά παράγονται από την εξωτερική στιβάδα. Από τη μέση στιβάδα παράγονται τα σπλάχνα. Καρδιά, κόκαλα, μυς, όλα αυτά πράγματα. Και από την εσωτερική στιβάδα παράγονται τα νεύρα. Από τον εγκέφαλο μέχρι τον νοτίο μυελό. Φανταστείτε λοιπόν, όσο και είναι λίγο έτσι παράξενο, ότι ο άνθρωπος είναι ένας κύλινδρος, ο οποίος τελικά ξετυλίγεται και έχει το περίβλημά του, που είναι το δέρμα, από το εξώδερμα, όλα τα υπόλοιπα τα εσωτερικά, τα σπλάχνα που είναι από το μεσόδερμα, και ο εγκέφαλος και ο νοτίος μυελός και τα νεύρα είναι το εσωτερικό-εσωτερικό αυτού του αρχαίγονου θύλακου, το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί όλο το νευρικό σύστημα. Το αυτή λοιπόν έχει τη φοβερή ιδιότητα να έχει τρία κομμάτια, το έξω, το μέσα και το έσω αυτή, και είναι το μοναδικό όργανο στο ανθρώπινο σώμα στο οποίο συνυπάρχουν και οι τρεις αυτές δομές. Δηλαδή, από το εξώδερμα δημιουργείται το εξωτερικό αυτή, από το μεσόδερμα δημιουργείται το μέσο αυτή και από το ενδόδερμα δημιουργείται το εσωτερικό αυτή. Είναι το μοναδικό, επαναλαμβάνω, εμβριολογικά σημείο στο ανθρώπινο σώμα στο οποίο συνυπάρχουν και οι τρεις δομές. Αυτό γιατί το συζητάμε, γιατί μερικές φορές αυτό το πράγμα έχει κάποιες ιδιομορφίες. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες αστάθειες εμβριολογικές και οι δομές δεν είναι πάντα σταθερές σε εκείνα τα σημεία. Μπορεί να μπλέξουν λίγο και δημιουργούνται παθήσεις ακριβώς από την τριπλή εμβριολογική προέλευση συνολικά του αυτιού. Και αυτό μας δίνει και κάτι άλλο που είναι πιο πολύ ιατρικό παρά ακουστικό, ότι ξέρουμε αν έχω μία πάθηση, ένα πρόβλημα σε ένα σημείο στο αυτή, τι πραγματικά φταίει. Για παράδειγμα, αν έχω μία πάθηση στο εξωτερικό αυτή, φταίει το δέρμα. Δεν φταίει τίποτα άλλο. Αν έχω μια πάθηση στο μέσο αυτή, μια μέση οτίτιδα στα πιτσιρίκια, δεν φταίει ποτέ το αυτή. Φταίει η μύτη, που επικοινωνεί τη μύτη με το αυτή. Και αν έχω μια πάθηση εσωτερικά, δεν φταίει τίποτα από το αυτή, φταίει ο εγκέφαλος. Δηλαδή, πιο πολύ έχει να κάνει μια χωροταξή κατανομή, τι φταίει και πώς μπορώ να το προσεγγίσω. Αυτό είναι ένα σχέδιο που έφτιαξα για εσάς σήμερα και με αυτό θα δουλέψουμε πάρα πολύ. Λυπάμαι αν είναι λίγο σχηματικά παράξενο, δεν αντιστοιχεί σε απόλυτες αναλογίες μαθηματικές ή
Σαν νούμερα, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε πάλι ένα πτερύγιο. Βλέπουμε εδώ το τύμπανο, το οποίο έχει αυτή τη μορφή, είναι σαν μια μεμβράνη ρουφιγμένη προς το κέντρο. Πίσω από το τύμπανο υπάρχουν τα τρία κοκαλάκια, η σφύρα, η άκμον και ο αναβολεύς, που μοιάζει ακριβώς έτσι. Πίσω από τον αναβολέα υπάρχει το όργανο της ακοής και εδώ είναι η μυκή κλεισολέ, με τους οποίους δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα. Και αυτή είναι η ευσταχένη σάλπιγγα, η οποία ενώνει το μέσο αυτή με τη μύτη. Και από τα κυταράκια εδώ που υπάρχουν, ξεκινάει ένα νεύρο το οποίο φτάνει στον εγκέφαλο. Αν το κάνει αυτό ο Θεός αυτό το εγκέφαλο. Λοιπόν, πώς ακούμε. Πάμε λίγο πιο απλά στην αρχή. Ο ήχος, το ξέρετε περισσότερο καλύτερα από μένα, είναι ένα φυσικό πράγμα. Είναι μια ταλάντωση μορίων του αέρα, το οποίο μεταδίδεται στον χώρο. Ο ήχος λοιπόν στην αρχή έρχεται και μπαίνει στο αυτί. Άρα εδώ μιλάμε ακόμα για ηχητική ενέργεια. Ο ήχος αρχίζει να κουνάει την τυμπανική μεμβράνη. Την κάνει να πάλεται. Η μεμβράνη αυτή αρχίζει πλέον να θέτει σε κίνηση τα τρία κοκαλάκια, σφύρα, άκμονα και αναβολέα, τα οποία λειτουργούν σαν μοχλός και αρχίζουν και κουνιούνται, και ουσιαστικά η κίνηση του τελευταίου τμήματος της βάσης του αναβολέα, εδώ, είναι σαν να υπάρχει μία μεμβράνη μεταξύ του μέσου αυτιού και του εσωτερικού αυτιού, και εδώ υπάρχει ένα υγρό. Και όπως αυτή η μεμβράνη πάλεται ανάλογα με τον ήχο που βγαίνει απ' έξω, θέτει σε κίνηση το υγρό. Θα σας δείξω μετά πώς γίνεται αυτό. Όταν το υγρό τίθεται σε κίνηση, έχει κατά μήκος του κοχλία κάτι κυταράκια, το οποίο έχουν κάτι τριχούλες επάνω. Όπως λοιπόν το υγρό, να το πω πολύ απλά, και το δείτε σε λεπτομέρεια αργότερα, περνάει, λυγίζει κατά κάποιο τρόπο αυτές τις τρίχες, οι οποίες ερεθίζονται, δηλαδή περνάει το ρεύμα προς τα μέσα, και αυτός ο ερεθισμός είναι στέλνει ένα ηλεκτρικό σήμα στον εγκέφαλο ότι μπαίνει ένας ήχος στο αυτί. Το ξαναπώ λίγο από την αρχή. Υπάρχει ένας ήχος που έρχεται απ' έξω, μπαίνει μέσα στο αυτί, κουνάει τη μεμβράνη, η μεμβράνη με τη σειρά της κουνάει τα τρία κοκαλάκια που βλέπετε εδώ, αυτό δονείται, μπαίνει μέσα στο σωλήνα που περιέχει το υγρό κινείται, λυγίζει τις τριχούλες και αυτές τις τριχούλες παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα που φτάνει στον εγκέφαλο και αυτό είναι η ακοή. Πάνω σε αυτό το μοντέλο θα σας πω πιο αναλυτικά μερικά πράγματα για να δείτε πόσο σοφά φτιαγμένα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Η ενέργεια λοιπόν ξεκινάει σαν ενέργεια ακουστική, ηχητικό σήμα, μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια, δηλαδή μετατρέπω το ηχητικό κύμα σε μηχανικό ενεργειακό μηχανισμό για να μεταφέρω την ταλάντωση, γίνεται μετά υδραυλικό, διότι θέτω σε κίνηση ένα υγρό, και μετά γίνεται ηλεκτρικό ερέθισμα, γιατί μεταφέρω μέσα ηλεκτρικών όσεων τον ερέθισμα στο κεφάλι. Ένα σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι το τύμπανο πρέπει να πάλεται. Αν πάρετε ένα μουσικό όργανο εδώ, ένα τύμπανο, και το γεμίσετε νερό, μην το γεμίσετε άμμο, και το χτυπήσετε, δεν απαραχθεί ήχος, γιατί η μεμβράνη δεν μπορεί να πάλεται. Άρα πρέπει στο τύμπανο του αυτιού και από την απέξω μεριά και από την απέσω μέσα μεριά να υπάρχει αέρας. Αλλιώς δεν μπορεί να κουνηθεί για να παράγει ήχος. Από την απέξω μεριά είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί τα απέξω είναι ανοιχτό. Εδώ είναι κόκαλο. Όλο αυτό είναι κόκαλο. Για να μπορέσει λοιπόν μέσα αυτή η κοιλότητα να περάσει αέρας, υπάρχει αυτό το μαγικό σωληνάκι, η ευσταχιανή σάλπιγγα, η οποία ενώνει ουσιαστικά το πίσω μέρος της μύτης με το μέσο αυτή. Όταν λοιπόν αναπνέουμε φυσιολογικά, μία ποσότητα αέρα περνάει από εδώ και ξεβουλώνει το τύμπανο. Όταν πετάμε το αεροπλάνο, πολλές φορές το έχουμε κάνει όλοι ασυναίσθητα, κάνουμε το μηχανισμό αυτό για να σπρώξουμε αέρα στο μέσο αυτή, να ξεβουλώσουν τα αυτιά. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι όταν πετάει το αεροπλάνο και αρχίζει να κατεβαίνει απότομα, η πίεση στο αυτή αυξάνει πάρα πολύ γρήγορα. Όσο ψηλά είμαστε, η πίεση χαμηλή. Όταν κατεβαίνουμε, η πίεση αυξάνεται. Οπότε, για να μπορέσει να περάσει γρήγορα μέσα, πρέπει να ανοιχτό αυτό το πραγματάκι. Να εξισώνει τις πιέσεις. Αν δεν εξώσουμε τις πιέσεις, αν δεν είμαστε κρυωμένοι ή οτιδήποτε άλλο, τότε αρχίζει ένας πόνος στο αυτή. Πονάμε. Δηλαδή, αρχίζει να τραβιέται το τύμπανο, ρουφιέται προς τα μέσα από την υποπίεση που δημιουργείται. Άρα λοιπόν, η ευσταχήνη σάλπιγγα δουλεύει πολύ καλά στο να ξεβουλώνει, σε εισαγωγικά, σαν αέρα στο αυτή. Εδώ θα ήθελα να σας δείξω ένα μικρό βίντεο, λυπάμαι είναι στα αγγλικά γιατί δεν είμαστε σε θέση Ελλάδα ακόμα να παράγουμε ελληνικά τέτοια βίντεο, προϋποθέτουν μια ολόκληρη διαδικασία, το οποίο είναι εξαιρετικό, θα το αφήσω να παίξει μια φορά στα αγγλικά, να ακούσετε όλα τα πράγματα και θα στο ξαπήσω άλλη μια φορά για να σας εξηγώ εγώ κάτι παραπάνω. The sound is guided through the ear canal to the middle ear,
Λίγο ένταση. In the middle ear are three tiny bones, referred to as the hammer, the anvil, and the stirrup. Collectively, they are known as the acicular chain. These form a bridge from the eardrum to the entrance of the inner ear. Their interaction increases and amplifies the sound vibrations further before these are relayed fully into the inner ear via the oval window. In the inner ear is the cochlea, which is similar in shape to a snail shell, and contains several membranous sections which are filled with watery fluids. When the sound waves vibrate the oval window, the fluid begins to move, thus setting minute hair cells in motion. These hair cells then transform the vibrations into electrical impulses, which are sent via the auditory nerve and onto the brain. What we call noises are actually just sound waves, which are transmitted through the air. Να επιχειρήσω λοιπόν να το μεταφράσω λίγο στα ελληνικά για όσους δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση στα αγγλικά. Να το πάρουμε από την αρχή. Ο αέρας, ο ήχος έρχεται απ' έξω, περνάει από τον εξωακουστικό πόρο και οδηγείται μέσα από τον εξωακουστικό πόρο στο τύμπανο. Εδώ βλέπετε το τύμπανο, το οποίο αρχίζει και πάλι. Δονείται και δημιουργεί, μεταφέρει την κίνηση στα τρία κουκαλάκια. In the middle ear are three tiny bones. Λέει ότι υπάρχουν τρία μικρά κουκαλάκια, η σφύρα, η άκμον και η σφύρα, ο άκμον και ο ναβολεύς, τα οποία όλα μαζί λέγονται σαν οσταριώδες σύστημα και αυτό μεταφέρει τον ήχο από απ' έξω εκεί μέσα. Αυτό μπαινοβγαίνει στον χώρο αυτό που σας είχα πει που λέγεται ο ειδίστημη, ήταν μια στροφή, θύρα με μεμβράνη και πάλετε μέσα και μεταφέρει τον ήχο μέσα στο κοχλία, δεν ξεκίνησε ένα υγρό. Εδώ σαν animation ξεδιπλώνει τον κοχλία, τον κόβει και βλέπει μια διατομή. Εδώ υπάρχουν λοιπόν το υγρό έρχεται από πάνω και γυρίζει κάτω και όπως κινείται, θα δείτε σε γύρω το τριγωνάκι σε πιο αναγκικά τις μικρές τρίχες από τα κύτταρα τα οποία πιέζονται από την κίνηση του υγρού και αυτό βγάζει ένα ρεύμα ηλεκτρικό το οποίο οδηγείται προς τα έξω και με αυτόν τον τρόπο δακούμε. Είναι ένα πολύ απλό βίντεο, εξαιρετικά παραστατικό που δείχνει πώς ακούμε σαν φυσική διαδικασία. Ό,τι θέλετε, παρακαλώ. Όχι, όχι, αυτό είναι καθαρά animation, το κάνουν για να δείξουν πώς γίνεται. Ο κοχλίας, θα το δείξω μετά σε πραγματική φωτογραφία, σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, είναι ένα σαλικάρι. Είναι ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο γυρίζει γύρω-γύρω και απλώς όταν το ξεδιπλώσεις και το δεις σε μία ευθεία, αν εγώ βάλω, αν γεμίσω ένα σωλήνα, συγγνώμη, δεν λέει τίποτα, αν εγώ γεμίσω ένα σωλήνα με νερό και έχει μια μεμβράνη στο πάνω μέρος και το χτυπήσω αυτή τη μεμβράνη, θα γίνει τίποτα απολύτως. Θα πρέπει να υπάρχει στο κάτω μέρος μια άλλη μεμβράνη, να χτυπήσω εγώ το νερό, να γυρίσει και να εκτονωθεί. Αλλιώς δεν μπορεί να παραχθεί κύμα, άρα ο κοχλίας έχει δύο διαμερίσματα. Το νερό μπαίνει από τη μία μεριά και σπρώχνει προς την άλλη, κάνει αυτή την ταλάντωση. Και με βάση αυτό μιλάμε. Όταν λοιπόν δείτε τη διατομή, θα το δείτε και πιο μετά. Το πάνω μέρος, η αιθουσιακή κλίμακα είναι εκεί που γυρίζει το υγρό και γυρίζει προς τα πίσω. Και στο τριγωνάκι που σχηματίζεται είναι εκεί που μεταφέρονται οι πιέσεις πάνω στα τριχίδια. Το δείξω πιο μετά. Για να πάρουμε λοιπόν, για να δούμε λίγο τη φυσιολογία της ακοής, κομμάτι-κομμάτι. Τι διαφορές έχουμε. Το πτερύγιο είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να συλλέγει ήχους. Σε κατώτερα ζώα και θηλαστικά, το πτερύγιο πραγματικά είναι συλλέκτης ήχων. Δηλαδή, έχετε δει πολλές φορές, φαντάζομαι, έχετε την εικόνα του ζώου, το οποίο στρέφει τα ότα του προς κάποια κατεύθυνση και για να συλλέξει μεγάλη επιφάνεια ήχου. Είναι σαν να έχεις ένα μεγάλο χωνί, να ρίχνεις βροχή και να μαζεύεις νερό σε ένα ποτήρι. Είναι το ίδιο πράγμα. Το αυτή λοιπόν συλλέγει ήχους. Βέβαια στους ανθρώπους έχει λίγο χάσει αυτή τη σημασία. Υπάρχει ακόμα η συλλογή, αλλά δεν είναι τη χρήση που έχει στα ζώα. Ο άνθρωπος για να προσανατολιστεί στον χώρο ή στον ήχο, γυρίζει το κεφάλι του προς κάπου για να ακούσει καλύτερα. Δηλαδή εντοπίζει τον ήχο σαν πηγή από που έρχεται. Αυτή είναι η χρήση του πτερυγίου. Πίσω από το πτερύγιο, συγγνώμη, υπάρχει ο εξακουστικός σπόρος, ο οποίος όπως σας είπα έχει μήκος περίπου 2,5 με 3 εκατοστά. Και είναι ένας σωλήνας ο οποίος οδηγεί τον ήχο από το πτερύγιο προς το τύμπανο. Τα σχήματα του πτερυγίου ξέρουμε γιατί είναι έτσι. Είναι εξέλιξη εμβριολογική και τελεολογική από τα ζώα. Δηλαδή δημιουργεί έλκες για να μαζέψει διάφορο μήκη κύματος ήχων στα ζώα. Στον άνθρωπο φαντάζομαι απλώς αρχίζει σιγά σιγά και τροφή και κάποια στιγμή δεν λειτουργεί καθόλου.
Δηλαδή στους ανθρώπους δεν έχει αποδειχθεί αυτή τη στιγμή γιατί δεν μπορεί να στραφεί στο χώρο. Δηλαδή, να το πω και λίγο διαφορετικά. Αν πάρουμε έναν άνθρωπο και του κόψουμε τα αυτή. Τελείως. Θα ακούει το ίδιο καλά σαν κάποιον που δεν έχει καθόλου πτερύγιο. Άρα το πτερύγιο δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αυτή τη στιγμή χρηστικότητα και λειτουργικότητα στην ακοή. Την υποτυπώδη λειτουργία του να συλλέγει κάποιους ήχους και να τους οδηγεί προς τον έξω ακουστικό πόρο. Ο έξω ακουστικός πόρος είναι σημαντικός στο μήκος του, κυρίως όταν μελετάς ακουστική φυσική, γιατί έχει να κάνει με το ποια κέρια πολλαπλάσια ήχων μπορεί να ενισχύσει ή να αποσβέσει. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ των ακουστικών να το συζητήσω παρά το δικό μου θέμα. Ο τυμπανικός συμπέρας είναι λοιπόν χωμένος περίπου 3 εκατοστά μέσα στο κεφάλι, προς το βάθος. Τι μας προσφέρει αυτό? Πρώτα απ' όλα προφυλάσσει από τραυματισμούς. Είναι πάρα πολύ απλό. Το τύμπανο είναι πάρα πολύ λεπτό. Το τύμπανο αποτελείται από τρεις μεμβράνες, την εξωτερική προς το δέρμα, την εσωτερική και ένα λεπτό ημένα στη μέση, το οποίο στηρίζει ουσιαστικά αυτά τα τρία πράγματα. Το τύμπανο είναι μια πολύ λεπτή μεμβράνη και πρέπει να είναι λεπτή για να μπορεί να δονείται και να κουνιέται και να κάνει την κίνησή του. Αν ήταν λοιπόν εκτεθειμένη στο εξωτερικό περιβάλλον, θα ήταν εκτεθειμένη και σε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Ενώ εκεί που είναι προφυλαγμένο τώρα, ουσιαστικά η μοναδική έκθεση κίνδυνο που έχει είναι αν εμείς, σαν άνθρωποι, παρεύουμε στο αυτί μας. Από ένα ξυλαράκι που σκαλίζουμε τα αυτί μας, από μια μπατονέτα, από ένα μολύβι, ένα στυλό, οτιδήποτε. Αν με οποιοδήποτε τρόπο ένα μηχανικό αίτιο πάει τρυπήσει, ερεθίσει, σπάσει, κουνήσει, τραυματίσει τον έξω ακουστικό πόρο. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση ο τύμπανος να πάθει κάτι. Άρα η πρώτη χρησιμότητα του βάθους του τυμπάνου είναι να έχει προστασία από τον εξωτερικό χώρο. Το δεύτερο είναι ότι διατηρεί τη θερμοκρασία και την υγρασία του σε φυσιολογικές τιμές για να μπορεί να πάλεται, γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα αρκετή ότι μια μεμβράνη που πάλεται εξαρτάται η δυνατότητά της να πάλεται από τη θερμοκρασία και την υγρασία στο σταθερό περιβάλλον. Και αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι όταν πέφτει η ακουστική ενέργεια πάνω στο τύμπανο, ένα τμήμα αυτής της ακουστικής ενέργειας ανακλάται. Φεύγει προς τα έξω και ενισχύεται. Άρα η αύξηση της πίεσης που είναι μέσα στο αυτή είναι μεγαλύτερη για τις συχνότητες που τα μήκη κύματός τους είναι πολλαπλάσια του μήκους του εξωακουστικού πόρου. Έχει μια φυσική σημασία, όχι ιδιαίτερη ιατρική. Το αφήνω πιο πολύ, αν κάποια στιγμή θέλετε κάτι παραπάνω, να το συζητήσουμε μετά. Η τυμπανική μεμβράνη, λοιπόν, το τέλος του εξωακουστικού πόρου, είναι σαν ένα χωνί, σαν μια ομπρέλα. Φανταστείτε το. Με διαφορετικά πάχη και σημεία. Έχει πάχος περίπου μέσω όρο 0,1 χιλιοστά, είναι πάρα πολύ λεπτό. Έχει ένα εμβαδόν 85 τετραγωνικά χιλιοστά. Και έχει μία έγκληση, δηλαδή δεν είναι τελείως κάθετη στο χώρο, είναι λίγο λοξάστριμμένη, περίπου 45 μοίρες σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Δηλαδή το τύμπανό μας δεν είναι εκεί, είναι κάπως έτσι. Και λειτουργεί σαν μεμβράνη προς τα πάνω, δηλαδή είναι σαν μια ομπρέλα που καλύπτει έτσι τον έξω ακουστικό πόρο. Η τυμπανική μεμβράνη, αυτό είναι δύο χαρακτηριστικά για όποιον τα χρειαστεί κάποια στιγμή, έχει δύο συχνότητα 1300 Hz. Και τη μικρότερη αντίσταση παρουσιάζεται, στα 800 Hz, σε ήχους 800 Hz. Η τυμπανική μεμβράνη, εκτός από όλα αυτά, κάνει και δύο άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, προστατεύει τον δευτερεύοντα τυμπανικό ημένα στον κύλιστρα. Τι σημαίνει αυτό, να στο πω πρακτικά? Είπαμε λοιπόν ότι κάπου εδώ υπάρχει μία μεμβράνη. Και πίσω από τη μεμβράνη υπάρχει ένας χώρος που είναι το μέσο αυτή, και στο βάθος υπάρχει μια άλλη θύρα, και τα τρία κουκαλάκια τις ενώνουν και τις κουνάνε μαζί. Και κάτω από αυτή τη θηρίδα υπάρχει μια άλλη τρύπα από την οποία το υγρό γυρίζει. Δεν ξέρω αν το έχετε στο μυαλό σας, προσπαθώ να το κάνω λίγο παραστατικά, θα το δείξω και μετά. Η τυμπανική μεμβράνη λοιπόν προστατεύει τη μικρή την κάτω τρύπα να μην πέφτει το ηχητικό κύμα στην πρώτη τρύπα με την ίδια συχνότητα. Δηλαδή, γιατί αν ήταν ελεύθερα, θα έπεφτε το κύμα και πάνω και κάτω και τις άφηνε ακίνητες. Οπότε, επειδή είναι σε τέτοια θέση και μεταφέρει τον ήχο στη μία, αφήνει την άλλη ανεπηρέαστη, γιατί μία μπαίνει μέσα και η άλλη βγαίνει έξω. Και γίνεται αυτή η κίνηση. Αν δεν υπήρχε το τύμπανο, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό πράγμα. Και το πιο εύκολα δονούμενο τμήμα του τυμπάνου, το κάτω μέρος του τυμπάνου. Η ωφέλιμη επιφάνειά του, δηλαδή αυτό που από τα 85 χιλιοστά τετραγωνικά πραγματικά χρησιμοποιείται, είναι περίπου τα 55 με 60 τετραγωνικά χιλιοστά. Πίσω λοιπόν υπάρχει η επιφάνεια της βάσης του αναβολέα, εκεί που μπαίνει ο αναβολέας μέσα στο εσωτερικό αυτή, όπου έχει μία επιφάνεια χρήσιμη 3,2 τετραγωνικά χιλιοστά. Αυτό μας δημιουργεί μία σχέση επιφανειών περίπου 1 προς 20. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχω μια μεγάλη επιφάνεια που δέχεται την ηχητική ενέργεια, την οποία τη μεταδίδει σε μια πολύ μικρότερη επιφάνεια. Αυτό λοιπόν μπορεί να μου ενισχύσει την ηχητική πίεση κατά 17 φορές. Δηλαδή μεταφέρω μεγάλη ενέργεια σε μια μεγάλη επιφάνεια, μέσω ενός μηχανισμού σε μια μικρή επιφάνεια. Και αυτός ο μηχανισμός πολλαπλασιάζει την ηχητική ενέργεια που να μπορεί να αξιοποιηθεί από το αυτή.
Τα τρία κοκαλάκια, η σφαίρα, η άκμη και ο αναβολεύς που βλέπουμε εδώ, που λέγεται τυμπανοσταριώδη σύστημα, έχουν ρόλο μετασχηματιστή. Δηλαδή μετατρέπουν την ακουστική ενέργεια, την ηχητική ενέργεια σε μηχανική. Πώς γίνεται αυτό? Πρώτα απ' όλα λειτουργεί σαν βραχίωνας. Με πολλαπλασιαστή 13, το ερωτηματικό έχει να κάνει και τη μερική του αμφισβητούν. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι κινούμενο αυτό το σύστημα πολλαπλασιάζει την απόδοση που έχει η αρχική κίνηση της μεμβράνης. Μετασχηματίζει το ηχητικό κύμα σε μηχανικό, διατηρώντας όμως την αρχή συχνότητα. Γιατί φανταστείτε, να ακούγαμε έναν ήχο στα 440 Hz, ένα λα, και το πανωροσταριώδη σύστημα να έπαιζε κάποια άλλη νότα. Γιατί θα μετασχημάτιζε ή θα άλλαζε τη βασική συχνότητα. Αυτό το διατηρεί. Μπορεί να το διατηρήσει. Και επίσης αυξάνει, όπως σας είπα, την ηχητική πίεση σε βάρος του ευρύ ταλάντος. Δηλαδή σε μια πολύ μεγάλη ταλάντος την ελαττώνει σε μια πολύ μικρή επιφάνεια. Είναι ένα πολύ χρήσιμο σύστημα μηχανικό, με το οποίο σαν μοχλοί που κυρίζουν μπορεί να μετατρέπει την ηχητική ενέργεια σε μηχανική χωρίς να έχει απώλειες στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του ήχου. Το δεύτερο είναι ότι σβήνει τα κύματα στη βάση του αναβολέα, γιατί φανταστείτε μια πολύ μεγάλη ηχητική ενέργεια να πέσει σε ένα αυτή και να δονήσει σε ένα αυτή, πρώτα το κουφάνει. Γιατί το αυτή πρέπει να προστατεύεται από τις πολύ μεγάλες ενέργειες. Αυτό λειτουργώντας σαν μοχλός μπορεί κάποιες μεγάλες ενέργειες κύματα να τα αποσβαίνει και να τα σταματάει. Και το κυριότερο απ' όλα είναι μια δεύτερη γραμμή άμυνας σαν προστασία για το όργανο του κόρτη. Όργανο του κόρτη λέμε εκείνο το τριγωνάκι που θα σας δείξω μετά, που είναι το όργανο της ακοής. Η ευσταχιανή σάλπιγγα, που είναι το σωληνάκι αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως, ο ρόλος της είναι πολύ απλά να αερίζει το μέσο αυτή, να βάζει αέρα στο μέσο αυτή, να εξισώνει τις πιέσεις επομένως και στις δύο επιφάνειες του τυμπανικού ημένα, και περιγράφεται ακόμα ότι μπορεί να παροχετεύει και τις εκρήσεις του μέσου αυτιού. Γιατί, αν θυμάστε καλά από την αρχή, το μέσο αυτή είναι σπλάχνα. Βγάζει εκρήσεις. Αυτές οι εκρήσεις δεν έχουν τρόπο διαφυγής παρά μόνο μέσω της ευσταχιανής σάλπιγγας. Και μέσω κάποιων μηχανισμών ιατρικών που δεν σας αφορούν αυτή τη στιγμή, προστατεύει και έναντι φλεγμονών. Έχει κάποιους μηχανισμούς αντιφλεγμονώδης μέσα στην ευσταχιανή σάλπιγγα, που είναι απαραίτητα για την όλη λειτουργία του αυτιού. Το εσωτερικό αυτή τώρα, που είναι αυτό το πραγματάκι που είναι ο κοχλίας. Αν το ξεδιπλώσουμε κι εμείς λοιπόν, βλέπουμε ένα σωλήνα, ο οποίος έχει δύο μέρη, την πάνω και την κάτω αίθουσα. Από εδώ γίνεται η κίνηση του αναβολέα, το υγρό έρχεται σιγά σιγά από εδώ, έρχεται έτσι και αρχίζει και εκτονώνεται προς τα μέσα. Υπάρχει μια αντίθετη κίνηση μεμβρανών. Η πάνω στηρίδα λέγεται οειδή στηρίδα, είναι εκεί που ακολουμπάει ο αναβολέας, και κάτω λέγεται στρογγύλη. Και εδώ έχει κάνει αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι αν το ηχητικό κύμα έπεφτε κατευθείαν επάνω εδώ, τότε θα χτύπαγε εξίσου και αυτό και αυτό και θα τα άφηνα κίνητα. Με αυτόν τον τρόπο της μεσολάβησης του τυμπάνου και των οσταρίων, ο ήχος κουνάει μόνο το πάνω μέρος και αφήνει ανεπηρέαστο το κάτω να εκτονώνεται, για να μπορεί να δημιουργηθεί η κίνηση του υγρού κατά μήκος του κοχλία. Αν πάρουμε λοιπόν πάλι μια διατομή, βλέπουμε ότι υπάρχει η πάνω αίθουσα, αυτή εδώ, η κάτω αίθουσα που είναι αυτή εδώ, και εδώ υπάρχει ένα τριγωνάκι. Όπως είδατε προηγουμένως, αυτό λέγεται καλυπτήρια μεμβράνη, εδώ υπάρχουν κάτι τριχούλες. Η κίνηση λοιπόν που μεταδίδεται από το κάτω μέρος της αίθουσας προς τα πάνω κουνάει τις τριχούλες και αυτές ερεθίζουν το ρεύμα και δημιουργούν ένα ηλεκτρικό ρεύμα που οδηγείται προς τα πάνω και δημιουργεί το αίσθημα της ακοής. Η αιθουσαία κλίμακα, η τυμπανική κλίμακα. Και αυτό το βλέπετε τώρα σε ηλεκτρονική μικρογραφία, δηλαδή ένα κοχλίας κομμένος, όπου βλέπετε τα διαμερίσματα που δημιουργούνται μέσα στον κοχλία. Είναι παρασκεύασμα ιστολογικό. Εδώ είναι πάλι μια διαφάνεια που δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα, πως η πίεση του υγρού από κάτω σπρώχνει τις ρίχες και δημιουργεί το αίσθημα της ακοής με τους δύο τρόπους, δηλαδή μπροστά και πίσω ανάλογα με την ιδιοσυχνότητα. Και εδώ το βλέπετε πάλι περιγραφικά πως το κύμα γυρίζει προς τα πίσω. Εδώ είναι ακριβώς η διαφάνεια πως αλλάζει η βασική μεμβράνη, και αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ αυτούς που ασχολούνται με τη μουσική, τη φωνή ή οτιδήποτε άλλο, τους ακουστικούς, είναι ότι αυτός ο σωλήνας, τα κύτταρα που είναι διαταγμένα, ας πούμε κατά μήκος σωλήνα, έχουν μία σειρά. Δεν ακούνε όλα το ίδιο. Ξεκινάμε από χαμηλούς ήχους, εδώ, και ακούμε μεγαλύτερους. Δηλαδή, στο βάθος, στην κορυφή του σωλήνα, ας πούμε ότι είναι ακουστή ήχη των 80 Hz. Τον 100, τον 120, τον 150, τον 700, τον 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 και φτάνουμε περίπου μέχρι τις 10-12.000. Άρα, κατά μήκος του σωλήνα, του κοχλία, τα κύτταρα
που είναι διατεταγμένα έχουν το καθένα διαφορετική συχνότητα με την οποία ερεθίζονται. Αν λοιπόν εγώ μπορούσα να πάρω ένα μαγικό ραβδί και να κουμπίσω μόνο εδώ, θα ακούγαμε έναν ήχο 1000 Hz. Θα ακούγαμε ένα ψηλό ντο. Αν το ακουμπούσα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί, στα 440, θα ακούγαμε ένα μεσαίο λα. Υπάρχει λοιπόν μια τοπογραφική κατανομή συχνοτήτων κατά μήκος του κοχλία. Οι πιο πολλές συχνότητες, οι μεγάλες, είναι ψηλά και οι μικρές και οι ψηλές συχνότητες είναι χαμηλά, στην άκρη. Αυτό έχει μια μεγάλη σημασία, διότι αν γυρίσω λίγο πίσω, εδώ, και φανταστείτε ότι εδώ είναι ο κοχλίας, πάμε μάλλον ένα πιο πίσω, συγγνώμη, ακριβώς απέναντι από την οειδή θηρίδα είναι η περιοχή των 4000 Hz. Αν λοιπόν κάποια στιγμή πέφτει απότομα ηχητικό κύμα στο αυτί, δηλαδή στην Ανάσταση, στο Πάσχα, σκάσει μια κροτίδα στο αυτί σας, ή ένα χαστούκι, μια μπάλα του μπάσκετ, δηλαδή κάτι έχει απότομα και αυξήσει την πίεση στον έξω ακουστικό πόρο, αυτή η πίεση μεταδίδεται κατευθείαν απέναντι, χτυπάει, οπότε τραυματίζει την περιοχή των 4000 Hz, που είναι πρίμα, είναι ψηλή, και την αλλοιώνει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας ακουστικός τραυματισμός και να ξεκινάει ένα βουητό. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν που ασχολούνται με ήχους πολύ κοντά στα ηχεία, στα μεγάφωνα, αυτοί μπορεί να είναι μουσικοί που παίζουν δίπλα στα ηχεία, οι τραγουδιστές που τραγουδάνε δίπλα στα ηχεία, οι άνθρωποι που δουλεύουν δίπλα σε ηχεία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εμφανίζουν μεγάλες ζημιές στην περιοχή των 4000 Hz. Δηλαδή, αν κανείς τους δώσει έναν ήχο, ενώ όλοι εμείς θα ακούσουμε, ας πούμε, αυτόν τον ήχο, αυτοί πρέπει να ακούσουν ένα πολύ δυνατό ήχο για να μπορέσουν να τον ακούσουν. Πέφτει, ακούγεται. Το δούμε συνέχεια παρακάτω πιο αναλυτικά. Αυτό λοιπόν, αυτό που λέγατε προηγουμένως, είναι η πραγματική μορφή του κοχλία. Είναι με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, που καταλαβαίνετε, είναι πραγματικά σαν ένα σαλιγκάρι με την κορυφή προς τα επάνω. Ο έλεγχος της ακοής τώρα γίνεται με τους εξής τρόπους: το ακόγραμμα, το τυμπανόγραμμα, την ομιλητική ακομετρία και με άλλες πιο ειδικές εξετάσεις. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Βαρικοία, και ουσιαστικά σαν βαρικοία ονομάζουμε την διαταραχή της ακοής, δεν ακούμε καλά, πάρα πολύ απλά, διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την βαρικοία της αγωγημότητας και την βαρικοία την ευρωαισθητήρια. Τι σημαίνει αυτό? Αν πάρουμε πάλι αυτό γνωστό σχήμα, ό,τι έχει να κάνει με βλάβες από εδώ και πίσω, στη χρωματισμένη με πράσινη περιοχή, θεωρείται βαρικοία αγωγημότητας. Δηλαδή, πολύ απλά, δεν μπορεί να αχθεί, να μεταφερθεί ο ήχος από έξω προς τα μέσα. Μπορεί να φταίει οτιδήποτε. Ενώ ό,τι είναι από τη γραμμή αυτή και πίσω, είναι βλάβη του νεύρου. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ακοή μας, διότι έχει διαφορετική πρόγνωση, διαφορετική θεραπεία και διαφορετική εξέλιξη το καθένα από αυτά τα δύο πράγματα. Στα πάρουμε λίγο πιο αναλυτικά. Ας πάρουμε το τυμπανόγραμμα. Τυμπανόγραμμα σημαίνει ότι βάζω κάτι στο αυτί, ένα ειδικό μηχάνημα, το οποίο μετράει την κινητικότητα της τυμπανικής μεμβράνης. Αυτό λέει το εξής πολύ απλά. Αν εγώ δώσω κύματα ηχητικά στο αυτί, υπάρχει μία συχνότητα στην οποία αυτή η μεμβράνη κουνιέται τέλεια. Και κουνιέται τέλεια όταν οι πιέσεις και από εδώ και από εκεί από τη μεμβράνη είναι κανονικές. Άρα, όταν παίρνω ένα τυμπανόγραμμα αυτή τη μορφή, στο 0, σημαίνει ότι η πίεση στο έξω αυτή και στο μέσο αυτή είναι απόλυτα ίδιες. Άρα, το τυμπανόγραμμα είναι ο πρώτος βασικός τρόπος που έχουμε να εξετάζουμε την κινητικότητα και τη λειτουργικότητα του τυμπάνου. Και αν δουλεύει καλά, ευσταχαίνει. Διότι, αν εγώ τη μέγιστη ταλάντο δεν την πετύχω στο 0, αλλά την πετύχω στο αρνητικό, σημαίνει ότι μέσα στο πίσω από το τύμπανο στο αυτή έχω αρνητική πίεση. Άρα κάτι δεν δουλεύει καλά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μπορεί να δυσλειτουργεί η ευσταχένη σάλπιγγα. Τι σημαίνει αυτό? Να είμαι κρυωμένος και να είναι βουλωμένη η μύτη μου, οπότε δεν δουλεύει καλά το σωληνάκι. Ή τα πιτσιρίκια που έχουν κρεατάκια. Με τον ίδιο τρόπο δεν δουλεύει καλά το σωληνάκι και δεν ανοίγει το τύμπανο πίσω. Ή μπορώ να βρω ένα τέτοιο τυμπανόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι όσο ενέργεια και να δώσω, το τύμπανο δεν έχει κανένα σημείο που να πάλεται ελεύθερα. Άρα δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή έχω κάτι πίσω από το τύμπανο που το ακινητοποιεί, μπορεί να έχω υγρό, μπορεί να έχω πίον, μπορεί να έχω οτιδήποτε, ή πολύ απλά το τύμπανο έχει μία τρύπα και δεν μπορεί να αυξήσει πίεση. Δηλαδή όση πίεση δίνω, εκτονώνεται προς τα πίσω. Όταν βλέπω λοιπόν τέτοιο τυμπανόγραμμα, σημαίνει παρουσία υγρού στο μέσο αυτή ή παρουσία διάτρηση του τυμπάνου. Στα παιδιά, σαν παρένθεση πιο γενική, οι συχνές ρινίτες, τα παιδιά ξέρετε πάνε στον παιδικό σταθμό,
πάνε στο νηπιαγωγείο, πάνε σχολείο. Μέχρι τη ηλικία των 6-7 χρονών, περίπου πρώτη τέταρτη δημοτικού, παθαίνουν πολύ συχνά ρινίτιδες. Ανταλλάσσουν μικρόβια το ένα με το άλλο, αδενοϊούς, ρινοϊούς. Η μύτη τρέχει πάντα. Μύτη που τρέχει πάντα σημαίνει σωληνάκι βουλωμένο, σημαίνει αυτή βαρύ, υγρό πολλές φορές πίσω από αυτή, είναι κριτική οτίτιδα και αυτό σημαίνει το παιδί δεν ακούει. Είναι το παιδί που λέει συνέχεια τι είπες και είναι με βουλωμένη μύτη και δεν ακούει πολύ καλά. Αλλά μπορεί να σημαίνει και σε ενήλικες. Και αυτό συμβαίνει γιατί στα παιδιά, σε σχέση με τους μεγάλους, η ευσταχύνηση άλλη έχει μια πιο ευθεία κλίση, ενώ στους μεγάλους έχει κάνει μια γωνίωση. Και όταν στην ηλικία των 6-7 ετών αυτή η οριζόντια κλίση της ευσταχύνησης γίνει και καμένη, τότε σταματάνε όλα τα προβλήματα. Αυτό πιο πολύ σε γενική γνώση. Η ακουστή ήχη, αυτό που συζητάγαμε στην αρχή, είναι περίπου από 20 Hz μέχρι 20.000 Hz. Λίγο παραμύθια, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Η ακουστή ήχη είναι πρακτικά από 80-120 Hz μέχρι τα 12.000 Hz. Και αυτά μπορούμε εμείς να μετρήσουμε και να αξιοποιήσουμε. Ήχη κάτω από 80 Hz να είναι ακουστή, έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία, δεν τους έχω συναντήσει ποτέ μου, δεν το έχω δει, δεν ξέρω πώς γίνεται. Το ακόγραμμα, το τυπικό, λέει, τα μηχανήματα που έχουν αναπτυχθεί για να μετρήσουν τους ήχους που ακούει είναι αυτή, μετράνε από 80-125 μέχρι 8 ή 12.000 Hz, αν είναι κάποιο πάρα πολύ εξελιγμένο μηχάνημα. Πώς γίνεται η διαδικασία? Φοράμε ένα ζευγάρι ακουστικά, μπαίνουμε σε ένα θάλαμο και απ' έξω καθόμαστε και δίνουμε ήχους. Και μετράμε πόσο, σε τι ένταση μπορούμε να ακούσουμε κάτι. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι στα decibel, στα 0 decibel ακούμε κανονικά, αν κάποιος ακούει στα 40 decibel, σημαίνει ότι σε εκείνο το σημείο έχει μία πτώση της ακοής κατά ένα ποσοστό που υπολογίζεται. Για να καταλάβετε λίγο τα decibel, έχω πάρει μια διαφάνεια. Αν ο οδός ακουστότητας, δηλαδή το τι ακούμε, είναι στα 0 decibel, το θρώισμα το φύλλων στα 20 decibel. Αν λέω κάτι που είναι ξεφύγει από την ακουστική, με διορθώνετε, είστε πιο πολύ το δικό σας κομμάτι. Ένα ψήθρος είναι 30 decibel. Ένα ήσυχο σπίτι 40, ένα ήσυχο δρόμο 50 decibel στο δρόμο. Μέσα στο αυτοκίνητο σε μια απλή κίνηση 70 decibel, ένα δυνατό τραγούδι 75 και φτάνουμε στο τζέτ αεροπλάνο όταν είναι στα 100 πόδια, στα 130 decibel. Και υπάρχουν μια αυξομοίωση μέσα. Το μίξερ του φαγητού στο σπίτι είναι 90 decibel, σαν θόρυβο παράγει. Μιλάγαμε προηγουμένως τον κύριο Σούμπερτ που είπε για θόρυβο στο εργοστάσιο που έλεγξε 107-108 decibel σε χώρο εργασίας. Αυτό όμως σημαίνει προστασία. Δηλαδή, αν εκτιθέμεθα συνεχώς σε τέτοιες υψηλές ηχητικές ενέργειες, μπορεί να πάθει πολύ μεγάλη ζημιά το όργανο της ακοής που είναι από πίσω. Δεν μπορεί να προστατευτεί. Δεν είναι το αυτί μας προορισμένο για τέτοιες βλάβες. Το ακόγραμμα λοιπόν γίνεται βάζοντας ένα ακουστικό στο αυτί, δίνοντας έναν ήχο και μετρώντας πραγματικά τι ακούμε από το αυτί. Έχει δύο τρόπους. Ο ένας είναι αυτός, βάζουμε και μετράμε ουσιαστικά την αγωγή του αέρα και μετά μπορούμε να βάλουμε ένα ακουστικό οστέινο πίσω από το αυτί, εδώ χαμηλά στο κόκαλο, και να ξαναδώσουμε ήχους. Οπότε εκεί παρακάμπτουμε τελείως την αγωγημότητα και ρυθίζουμε κατευθείαν το ακουστικό νεύρο. Η σύγκριση λοιπόν των δύο αυτών παραμέτρων μας δίνουν ένα ακόγραμμα. Αυτός είναι ένας ακολογικός θάλαμος, είναι αυτός που χρησιμοποιούμε στο δικό μας το κέντρο, που είναι, μπαίνει μέσα ο άρρωστος, ο εξεταζόμενος, όχι ο άρρωστος, συγγνώμη, φοράει δύο ακουστικά, υπάρχει κονσόλα απ' έξω και από εδώ παίζουμε με τα κουμπιά, μεταφέρουμε τους ήχους, ανεβάζουμε ήχους, κατεβάζουμε συχνότητες για να μπορούμε να ελέγξουμε. Και αυτό είναι ένα ακόγραμμα που θα δείτε τώρα. Μετράμε στον οριζόντιο άξονα τα Hz, τη συχνότητα, και στον κάθετο άξονα τα dB, δηλαδή την ένταση του θορύβου που δίνουμε. Μπορεί να είναι ανά 20, ανά 10, ανά 5, ανάλογα το ακόγραμμα, τις γραμμές που έχεις κλπ. Αυτό το έχω φτιάξει μόνος μου για να σου το δείξω, γιατί θέλω λίγο να καταλάβει τι κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που μετράμε είναι στα 1000. Υποθέτουμε λοιπόν ότι δίνουμε ήχο και ξαφνικά στα 20 decibel μας λέει το ακούω. Και μετά τα 20 decibel δεν το ακούει. Άρα βάζουμε ένα σημάδι στα 20 decibel. Μετά ανεβαίνουμε προς τα πάνω, στα 2000, 4000, 8000. Κατεβαίνουμε από τα 1000 στα 500, στα 250, στα 125. Και ενώνουμε αυτές τις γραμμές. Αυτό λοιπόν είναι ένα ακόγραμμα. Μετράμε τι ακούει το αυτή σε ύψος συχνοτήτων και σε ένταση θορύβου. Και αμέσως κολλητά κάνουμε την ακουστική οδό, δηλαδή την οστέινη. Μετράμε πώς ακούμε αν ερεθίσουμε κατευθείαν το κοκλία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ταυτίζονται περίπου η οστέινη με την αερίνη. Είμαστε καλά, αυτό είναι ένα φυσιολογικό ακόγραμμα. Τι θα γίνει τώρα αν έχω υγρό στο αυτί, ένα παιδάκι. Ή κάποια άλλη βαρικογή αγωγημότητα. Δηλαδή, εγώ πάρω ένα κοκαλάκι και το βγάλω από τα αυτή σας, οπότε δεν ακούτε πολύ καλά. Τότε, στην περίπτωση αυτή, η μεν
αερίνη είναι χαμηλά, γιατί δεν ακούτε καλά, αλλά αν σας ερέθιζα κατευθείαν πίσω από το αυτή, είναι μια χαρά. Δηλαδή το νεύρο δουλεύει καλά, αλλά αυτό έχει πέσει. Αυτή η διαφορά είναι βαρικοή αγωγημότητος. Δηλαδή δημιουργείται ένα gap, ένα κενό ανάμεσα στην οστεήνη και την αερίνη. Ένα άλλο ακόγραμμα θα μπορούσε να είναι, που είναι πάρα πολύ συχνό και με την ηλικία το βλέπουμε περισσότερο, είναι μια νεύροαισθητήρια βαρικοή. Δηλαδή σημαίνει δεν έχουν διαφορά αυτές οι δύο κλίμακες, αλλά κάπου εκεί στις ψηλές συχνότητες αρχίζει να πέφτει ο ήχος. Αυτό σημαίνει ότι ο παππούς μπορεί να μην ακούει πολύ καλά τις ψηλές συχνότητες, να μην ακούει το κουδούνι, να μην ακούει την τηλεόραση. Εκείνο που κάνει μεγάλη διαφορά είναι ότι όταν πέφτουν αυτές οι συχνότητες στα 4 και στα 8.000 Hz, χάνεται η διάκριση των ήχων. Δηλαδή το σύνηθες παράπονο είναι ότι μιλάνε στην τηλεόραση, τους ακούω, δεν καταλαβαίνω τι λένε, δεν μπορώ να διακρίνω τις λέξεις πολύ καλά. Χάνεται, αυτό λέγεται discrimination, χάνεται η διάκριση των λέξεων όταν ακούμε κάτι. Και το επίσης σημαντικό εδώ είναι ότι η περιοχή των 500 με 2000 Hz που μιλάμε είναι καλή. Άρα, αν κάτσουμε σε ένα ήσυχο περιβάλλον και μιλάμε σε έναν άνθρωπο με νευροστήρια βαρικοή αργά και καθαρά, ακούει μια χαρά. Αν βγει στον δρόμο όπου ανεβαίνει ο θόρυβος και αρχίζει πλέον να μπαίνουν και τα πρίμα στη μέση, αυτά τα χάνει, βουίζει, ζαλίζεται, αισθάνεται άσχημα, δεν μπορεί να ακούσει πολύ καλά. Και αυτό μπορεί να φτάσει σε ακραίες κατηγορίες. Δηλαδή, ότι από τα 2 ή 4.000 Hz κάτω να μην ακούει καθόλου. Οπότε αυτό είναι ότι αυτό το κομμάτι του αυτοί το έχουμε χάσει τελείως. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βαρικοία σε σχήμα. Αυτό δείχνει μια βουτιά στα 4.000 Hz, είναι το τυπικό δείγμα του ακουστικού τραυματισμού. Δηλαδή, αν σκάσει, επαναλαμβάνω, μια κροτίδα στο αυτί μας, θα έχουμε ένα τέτοιο ακόγραμμα. Ενώ ακούμε κανονικά, ξαφνικά στα 4.000 Hz θέλουμε 90 δεσιμπέλ για να ακούσουμε. Αυτό είναι, παρακαλώ. Έχει τελειώσει τη φράση σας. Ναι, όχι. Αυτό είναι ένα τυπικό δείγμα ακουστικού τραυματισμού. Πείτε μου. Θέλω να ρωτήσω για το πρώτο είδος που μας δείξατε, που είχε διαφορά μεταξύ... Αυτό, τον gap, ναι. Τι θέλετε να ρωτήσετε. Διορθώνεται αυτό. Αυτό διορθώνεται χειρουργικά. Όλα αυτά, γι' αυτό λέω, η βαρικοή, θα το δείξω πιο κάτω. Και αυτό είναι η ομιλητική, να κάνω μια παρένθεση, είναι η ομιλητική οικονομετρία, λέγεται speech banana, αυτό δείχνει την ακουστότητα των ήχων στην ομιλία. Αυτό που βλέπετε λοιπόν τώρα είναι νευροαισθητήρια βαρικοή, η βλάβη είναι από εδώ και πίσω. Η βαρικοή αγωγημότητα μπορεί να διορθωθεί είτε φαρμακευτικά είτε χειρουργικά. Δηλαδή σημαίνει ότι μπορώ να αποκαταστήσω με κάποιο τρόπο την αγωγή του ήχου προς τα μέσα, είτε βγάζω στο υγρό, βγάζω στο πιο δυνατό φάρμακα, είτε χειρουργώντας και ξαναενώνοντας την οειδή θηρίδα με την τυμπανική μεμβράνη, με διάφορες τυμπανοπλαστικές επεμβάσεις, χωρίς πάντα να κατορθώνω το 100% της αρχικής ακοής. Αλλά μπορώ να αποκαταστήσω κάποιο βαθμό την ακοή. Ενώ η νευροαισθητήρια βαρικοία δεν αντιμετωπίζεται ούτε φάρμακα, ούτε χειρουργία, ούτε τίποτα. Μπορώ μόνο να την αντιμετωπίσω συμπτωματικά βάζοντας σε ένα ακουστικό βαρικοίας. Ακουστικό βαρικοής είναι πάρα πολύ μεγάλο ακουστικό. Δηλαδή, βάζει ένα ακουστικό στο αυτί, το οποίο έχει ένα μικρό ενισχυτή μέσα και ενισχύει τον ήχο που φτάνει στο αυτί. Υπήρχαν τα παλιά που θυμάμαστε όλοι με τα μπαταρίες πίσω, τώρα πια είναι όλα ένδο ότι οι ακουστικά δηλαδή, μπαίνουν μέσα στο αυτί, είναι πάρα πολύ μικροσκοπικά, είναι ψηφιακά, δικάναλα, τρικάναλα, πολυκάναλα και μπορούν να ενισχύσουν επιλεκτικά τους ήχους. Έχουν πάρα πολύ εκθέτηση. Δηλαδή. Ότι αν πάρω ένα κόγραμμα και έχω μια βαρικοία που κάνει μια βουτιά μόνο στις ψηλές συχνότητες. Αν τις ενισχύσω όλες μαζί, θα βουίζει το ακουστικό. Ενώ αν έχω κανάλια, μπορώ να ενισχύσω μόνο το κανάλι που αφορά τις ψηλές συχνότητες. Άρα μπορώ να ανεβάσω μόνο τη βλάβη προς τα πάνω και να τη φέρω στα ίσια με τα υπόλοιπα. Είναι η τεχνική όρη των ακουστικών που χρησιμοποιούμε. Τα κοχλιακά εμφυτέματα που έχετε ακούσει όλοι κάποια στιγμή είναι μια μοντέρνα τεχνολογία. Αφορά ότι βάζουμε ακουστικά με χειρουργείο πια μέσα στο αυτί. Και προσπαθούμε να ερεθίσουμε κατευθείαν το κοχλιακό νεύρο. Τα κοχλιακά εμφυτεύματα αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Παλιά τα χρησιμοποιούσαμε μόνο σε ανθρώπους που ήταν post-lingual, δηλαδή που είχαν ήδη αναπτύξει το λόγο. Γιατί ένα παιδί που δεν έχει ακούσει ποτέ, δεν έχει λόγο. Είναι κοφάλαλο. Δεν είναι απλώς βαρικό, είναι κοφάλαλο. Και να του βάλεις ένα ακουστικό, θα ακούει έναν ήχο, αλλά δεν ξέρει αυτόν τον ήχο. Πώς να τα τρέψει σε πραγματική κουβέντα να είναι συνοήσιμη. Δηλαδή μπορεί να ακούει ένα αγία και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Οπότε στους post-lingual, αυτούς που είχαν ήδη αναπτύξει τον λόγο και μετά χάσαν την ακοή τους, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τους ξαναβάζουμε να ακούνε, οπότε μπορούν εύκολα να αναπαράγουν τη φωνή. Στα παιδιά που είναι pre-lingual, πρέπει παράλληλα με τοποθέτηση του ακουστικού, όπως βλέπετε εδώ, να κάνουν ειδική λογοθεραπεία για να μάθουν, να τους διδάξουν λογοθεραπευτές πως αυτό τον ήχο που ακούν. Αντιστοιχεί στο κουδούνισμα του τηλεφώνου, στο Α,
στο γου, στο βου, στα σύμφωνα, στα φωνήεντα και πώς μπορούν να συνθέσουν το λόγο τους. Με χρήση ειδικών προγραμμάτων και δύσκολα. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό το πράγμα. Είναι, ανακαλύπτει ένα καινούργιο κόσμο από την αρχή. Παρακαλώ. Το εμφύτευμα μπαίνει μέσα στο κόκαλο, ανοίγουμε τρύπα στο κόκαλο. Δεν βλέπω ότι είναι στο... Όχι, αυτό είναι το εξωτερικό, είναι ενισχυτής. Αυτό είναι το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο. Και το πραγματικό εμφύτευμα είναι αυτό που μπαίνει μέσα στο κόκαλο, κουμπάει, τρυπάει την τυμπανική κλίμακα και δίνει ρεύμα κατευθείαν στον νεύρο. Και αυτό πώς κολλάει στο... Το κολλάμε. Το ράβουμε. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, το κολλάμε. Δεν άκουσα τίποτα. Ο Μπιτόβεν ξέρουμε τι πρόβλημα βαρικοή έχει. Νευροαισθητήρια βαρικοή έχει. Και αυτό νευροαισθητήρια. Απλή νευροαισθητήρια βαρικοή. Αλλά έχει φτάσει σε κόφωση πια. Είναι χαρακτηριστικές εικόνες που τον παραστούν σε διάφορα αυτά με το σιδερένιο χωνί, σε διάφορα μεγέθη που είχε για να συνθέτει. Δηλαδή όταν έπαιζε μπάσα, έβαζε τον μεγάλο χωνί, στα πρίμαζε πιο μικρό χωνί για να συλλέγει ήχους κάπως να μπορέσει να τη σταθμίσει. Αλλά ήταν κοφός. Το μεγαλείο ήταν ότι συνέθεσε όλα αυτά χωρίς να ακούει τη συνέθετη. Δηλαδή έβλεπε τις νότες και άκουγε τη μουσική στο μυαλό του. Δεν την έπαιζε σαν την άκουσα σαν ακουστικό ερεθίσμα. Παρακαλώ. Αυτά τα συστήματα βαρικοίας που βάζετε εδώ πέρα στην αυτιά. Τα ακουστικά. Ναι. Ότι υπάρχει αυτό το ακουστικό τραύμα μεταξύ 3 και 4.000 Hz. Ναι. Και το ρυθμίζετε για να ακούν σε αυτά την ένταση. Ναι. Στην προηγούμενη περίπτωση. Αυτό έχει επίπτωση στην άλλη περιοχή συχνότητων. Ναι, και γι' αυτό δεν το βάζουμε ποτέ σε ακουστικά τραύματα. Δηλαδή υπάρχουν ενδείξεις για να βάλουμε ακουστικά. Σε ένα ακουστικό τραύμα που έχει σε μια κάθετη πτώση της ακοής στα 40, δεν βάζουμε τίποτα. Το αφήνουμε έτσι. Διότι η ακοή είναι αξιοποιήσιμη, ακούει κανονικά, μιλάει κανονικά, ακούει τα πάντα, χάνει μόνο αυτόν τον ήχο. Αν είναι κάποιος που ασχολείται με ακουστική, ειδικά ρε παιδί μου, και θέλει σε όνειρο καλά τα ακουήλα, μπορεί να βάλει ένα εξειδικευμένο κανάλι ακουστικό για να το φτιάξει, αλλά στους απλούς ανθρώπους όλους μας, δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλουμε. Και μια συμπληρωματική ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι. Μπορούν δηλαδή διάφορες συχνότητες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων βαρικοίας. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα υπάρχουν. Η μέθοδος, να σας απαντήσω. Έτσι, ήδη τους λένε ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση, ξέρω εγώ, δίνουν κάποια φορά ποσοστά επιτυχίας, δεν ξέρω αν αυτό... Θα σας μιλήσω ειλικρινά, έτσι. Η μέθοδος τοματής αναπτύχθηκε πριν από 40-50 χρόνια περίπου από ένα διάσημο Γάλλο λαρυγκολόγο, τον τοματής, ο οποίος ασχολήθηκε με το τραγούδι, είχε πάρα πολλούς επώνυμους της εποχής κλασικό τραγούδι. Έχει δύο σκέλη η μέθοδος τοματής. Το ένα έχει το στήσιμο της φωνής και το άλλο η σχέση του αυτιού με την ομιλία. Δηλαδή λέει ο τοματής ότι ο ρόλος του δεξιού αυτιού στη φωνή είναι καθοριστικός. Ότι αν δεν έχεις καλό δεξί αυτή, δεν μπορείς να ακούς τίποτα και δεν μπορείς να τραγουδήσεις και σωστά. Άρα ουσιαστικά ο τοματής προσπαθούσε να βρει μια μέθοδο πώς μπορώ να κάνω ένα τραγουδιστή που δεν τραγουδάει καλά να τραγουδήσει καλύτερα, αν του βελτιώσω την ακοή του στο δεξί αυτή. Από εκεί και μετά ξεκίνησε λίγο ο μύθος. Δηλαδή στην κλασική ιατρική. Αυτοί που διδασκόμαστε εμείς, αυτοί που ξέρω εγώ, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορείς με φίλτρα και με ειδικές μεθόδους να αποκαταστήσεις την ακοή σε κανένα σημείο. Μπορείς ενδεχομένως να κάνεις το εξής. Αν έχεις ένα τραγουδιστή ή τραγουδίστρια, ο οποίος δεν ακούει καλά κάποιες συχνότητες και τον εκπαιδεύσεις με ειδικά φίλτρα ακουστικά να ακούει καλύτερα όταν τραγουδάει, μπορεί να τον εκπαιδεύσεις να τραγουδήσει καλύτερα. Τελεία. Τίποτα παραπάνω. Αλλά ότι μπορείς με τη μέθοδο αυτή να αυξήσεις την ακουστική σου ικανότητα δεν ισχύει. Όχι, υπάρχουν ακουστικά τα οποία τα βάζουμε στα αυτή. Έχουν κανάλια που κόβουμε ήχους και ενισχύουμε άλλους. Άρα μπορώ, αν εσείς ας πούμε στα 10, στα 4, στα 8.000 Hz δεν ακούτε καλά, αν εγώ τα ενισχύσω αυτά, μπορείτε να ακούτε τη φωνή σας κανονικά, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Αλλά η μέθοδος αυτή δεν χαίρει αυτή τη στιγμή μεγάλη εκτιμήσεω από το ιατρικό κόσμο. Δεν θεωρείται πάρα πολύ σοβαρή. Υπάρχει κέντρο στην Αθήνα που τα κάνει αυτά πράγματα. Τα αποτελέσματα είναι αμφισβητούμενα και από τους μεν και από τους δε, από όλους τους συναδέλφους. Εγώ δεν έχω καλή γνώμη προσωπικά, αλλά επειδή δεν το έχω διδαχθεί συγκεκριμένα το θέμα, δεν μπορώ να εκφέρω τη γνώμη για κάτι άλλο. Δεν άκουσα τίποτα. Πώς αντιμετωπίζετε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μάθει κανείς να ακούει καλύτερα τη μουσική του για να τραγουδήσει καλύτερα. Δηλαδή πιστεύω ότι αν πάμε για το τραγούδι, γιατί σε αυτό πάει μέθοδο τοματή, έχει να κάνει καθαρά με την οργάνωση του τραγουδιού. Να κάνω εδώ μια παρένθεση να σας απαντήσω. Φανταστείτε ότι έχετε μία σοπράνο η οποία τραγουδάει σε μία συναυλία και έχει δίπλα ένα τενόρο, ένα μπάσο, ένα βαρύτονο, μία μπέτζο, μία χοροδία, ένα μαέστρο, τύμπανα, ορχήστρα, βιολιά, χιλιαδιό. Υπάρχει κανείς που πιστεύει σοβαρά ότι ακούει τη φωνή της? Κανείς. Δεν ακούγεται αυτή η φωνή στον χώρο.
η σοπράνο ή οποιοδήποτε τραγουδιστής ή τραγουδίστρια ακούει τη φωνή του από το σώμα του. Και με κανένα άλλο τρόπο. Και μπορεί, αν υποθέσουμε ότι όλοι εδώ αρχίσετε και τραγουδάτε και λέτε ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ πρέπει να πω λοιπόν ένα λα σε μια συχνότητα συγκεκριμένη. Δεν υπάρχει τρόπος να κουρδίσω τη φωνή μου ή να τη φτάσω να πω το λα εκεί που πρέπει. Πρέπει να ξέρει το σώμα μου πώς θα στήσω το λαρικά μου, τα ηχεία μου και τα τυχεία μου έτσι για να παράγω αυτόν τον ήχο. Εκεί το αυτή λοιπόν δεν έχει καμία δουλειά. Δεν μπορεί να, δηλαδή το σώμα ακούει. Με το σώμα τραγουδάμε, όχι με το αυτή. Αυτή είναι η βασική μου διαφωνία σε αυτό το πράγμα. Και λένε μάλιστα ότι υπάρχει μια ιδιοσυχνότητα στους ανθρώπους, στην οποία τραγουδώντας αυτή την νότα, το σώμα συντονίζεται τελείως και την παράγει από μόνη του. Την οποία μερικοί ψάχνοντάς την είναι το C-bemol, κάπου εκεί, ψηλό. Είναι όλα θεωρίες. Πρακτικά όμως, σε επίπεδο πρακτικό, το αυτή σε ένα τραγουδιστή, για το οποίο μιλάει ο Ματής, δεν μπορεί στο χώρο δουλειάς να ελέγξει τη φωνή ποτέ. Ποτέ. Την ελέγχει το σώμα του κάθε τραγουδιστή. Αν μιλάς τώρα. Αν μιλάμε για μια αίθουσα με μικρόφωνο, όπου έχω μικροφωνική επαφή, οι πιο πολλοί τραγουδιστές έχουν μια επιστροφή. Γιατί κάνανε παλιά. Τραγουδάω εγώ τώρα λοιπόν σε ένα χώρο και ακούω τη φωνή μου. Ακούω τρία πράγματα. Ακούω τη φωνή μου, την ορχήστρα και το κοινό. Και συνήθως έχουν μπροστά τους, αν έχετε δει, ένα ηχείο το οποίο γυρίζει τον ήχο. Το μόνιτορ. Εντάξει. Διαφορετικά δεν μπορούν να καταλαβαίνουν τι λένε. Δηλαδή μπορεί να στριγλίζουν. Και αυτοί να ακούνε ψήθυρο, ότι λένε ψήθυρο. Και χαλάνε τη φωνή τους. Οι μοντέρνες τεχνικές λοιπόν λένε, αντί να βάλουμε ένα μόνιτορ απέναντι, μπορώ να βάλω ένα ακουστικό στον καλλιτέχνη μου, να το συνδέσω με τον ηχολήπτη και να ακούει δύο πράγματα. Να ακούει τη φωνή του και τη μουσική. Και τα πολύ μοντέρνα ακουστικά, έχουμε ηχολήπτη, νομίζω ότι τα ξέρει καλύτερα από εμένα αυτά, είναι με τρία κανάλια, δηλαδή ακούει τη φωνή του, τη μουσική και το κοινό. Για να μπορεί να συνδιαλέγεται με το κοινό. Μόνο αυτό μπορεί να προστατεύσει το αυτή. Δηλαδή, αλλιώς το αυτή από μόνο του δεν μπορεί να σε κάνει να τραγουδήσει καλύτερα, χειρότερα σε ένα τέτοιο χώρο. Στην πρόβα, εντάξει, μπορεί να το κάνει όταν είσαι μόνος. Σε χώρους τέτοιους το αυτή δεν φτάνει, δεν επαρκεί για να καλύψει την επιστροφή του ήχου και να ακούσει αυτά που κάνει. Τραγουδάς πιο πολύ με το σώμα σου. Είναι γνωστή αυτή η στάση του τραγουδιστή στην ανάγκη του να κάνει αυτό. Ναι. Δηλαδή για να. Ναι, προσπαθήσει να. Για να ακούσει το σώμα του. Και είπατε για το δεξί αυτή. Ο Τωματής το λέει αυτό. Ο Τωματής λέει ότι το δεξί αυτή έχει, έχει τον κυρίαρχο ρόλο πάνω στην παραγωγή της φωνής. Γιατί, αυτό είναι μύθος ή ότι. Εγώ το θεωρώ μύθο. Αλλά από εκεί και πέρα οι γνώμες διήστανται και. Παρακαλώ. Το αυτή και η φωνή. Λέει απλά ότι στο δεξί αυτή υπάρχει μικρότερη απόσταση. Δεν μετράνε αυτά. Έχω διαβάσει αντίστοιχες ερεύνες που το καταρρύπτουν τελείως αυτό. Και λέω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά είναι τόσο μικρές οι αποστάσεις που δεν είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Έχουμε δύο αυτιά τα οποία έχουν. Ακούμε έναν ήχο στο χώρο. Το ότι έχουμε δύο αυτιά, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αυτί. Έτσι, και να ακούμε τους ήχους. Μια χαρά. Να έχουμε ένα δεξί αυτί που να είναι κοντά στον εγκέφαλο και να ακούμε δύο ήχους. Τους ήχους όλους. Τα δύο αυτιά που έχουμε. Κάνουν ένα μεγάλο πράγμα. Ακούμε στερεοφωνικά στο χώρο. Δηλαδή, αν ακούσω έναν ήχο από εδώ, αυτός ο ήχος φτάνει στο αυτί μου σε μία φάση τόσων δευτερολέπτων, στο άλλο αυτί σε μία φάση τόσων συν κάτι δευτερολέπτων. Ο εγκέφαλος αναλύει αυτή την ελάχιστη διαφορά και λέει: ο ήχος είναι από εδώ. Δηλαδή, την κατεύθυνση. Προσανατολιζόμαστε στο χώρο με βάση τη διαφορά φάσης που το ηχητικό κύμα προσπίπτει στα δύο τύμπανα. Αυτή είναι ουσιαστικά η θέση. Γι' αυτό και ένας βαρύκος από τον αυτή, αν του μιλάνε από το σωστό αυτή, ακούει, αν του λένε από το αυτή, δεν μπορεί να προσανατολίσει το χώρο. Παρακαλώ. Τέλος, χρονικό σημείο να το ρωτήσω, υπάρχουν ποιότητες στα όργανα τα εσωτερικά του αυτιού, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν έχει αποδειχθεί τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, κατασκευαστικά. Όχι, όχι. Είναι όλα τα ίδια. Δεν είναι εκεί η διαφορά. Αν φαντάζομαι ότι θέλετε να πείτε να το πάω λίγο πιο πέρα, τι είναι αυτό που με κάνει εμένα να έχω καλύτερο αυτή από ένα άλλο, αυτό δεν λέτε? Φαντάζομαι κάπου εκεί το πάτε. Δεν είναι κατασκευαστικό. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Αυτό είναι το κεφαλικό κομμάτι. Εκείνη η πραγματικότητα. Να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα να το καταλάβετε. Τι είναι αυτό που με κάνει εμένα να είμαι καλός ζωγράφος και εσάς να μην είστε καλός ζωγράφος? Δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν είναι το χέρι μου ζωγραφίζει καλύτερα.
είναι ότι ο εγκέφαλός μου έχει καλύτερη αντίληψη των αντικειμένων, των σχέσεων των αντικειμένων στον χώρο. Να το πω λίγο απλά. Ένας άνθρωπος λοιπόν που ακούει καλύτερα τους ήχους από κάποιον άλλον, τους αντιλαμβάνεται καλύτερα ή έχει αυτό που λέμε απόλυτο αυτή, δηλαδή το να ρίξεις ένα μολύβι στο τραπέζι και να πεις αυτό είναι φα, είναι απόλυτος ήχος. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο ο εγκέφαλος, για κάποιο λόγο, οι συνάψεις του εγκεφάλου επεξεργάζονται διαφορετικά το ίδιο ηχητικό ερέθισμα. Άρα δεν έχει να κάνει με την κατασκευή του αυτιού, έχει να κάνει με την επεξεργασία την εγκεφαλική του ήχου. Άρα είναι δεδομένο ότι ο εγκέφαλος σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι ίδιος. Αυτό λέω. Αλλά, από συνάψεις. Ο τρόπος με τον οποίο το αυτή. Είναι ακριβώς ο ίδιος. Είναι ακριβώς ο ίδιος. Ακριβώς ο ίδιος. Με τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό. Με τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό. Ο εγκέφαλος από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν διαφέρει στο υλικό του, στην ουσία του, διαφέρει στις συνάψεις. Τι λέμε συνάψεις. Αν βάλετε μια κονσόλα από τη μία μεριά και μια κονσόλα από την άλλη μεριά και βάλετε ένα καλώδιο να τα συνδέει, έχετε μια πληροφορία πάει από εδώ εκεί. Αν βάλετε δύο καλώδια, έχετε δύο πληροφορίες. Αν βάλετε χίλια καλώδια, έχετε χίλιες πληροφορίες. Αυτά λέγονται συνάψεις στον εγκέφαλο. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει πάρα πολλές συνάψεις, για κάποιο λόγο κληρονομικό, ευφυΐας, οτιδήποτε, τότε έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί πιο γρήγορα διαφορετικά πάρα πολλά σήματα που φτάνουν στον εγκέφαλο. Αυτό κάνει τη διαφορά στην ευφυΐα, στην ακουστική, σε οτιδήποτε άλλο. Στη σκέψη, σε οτιδήποτε άλλο. Πείτε μου. Αυτό δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Δηλαδή. Μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό που έχετε. Να το κάνετε καλύτερο από αυτό που έχετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκείνο. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρέμβαση, είναι έξω από την ακουστική, αλλά έχει νόημα. Όλες οι συνάψεις του ανθρώπου υπάρχουν εξ ορισμού. Όλοι έχουμε συνάψεις. Εγώ μιλάω για τις λειτουργικά ενεργείς συνάψεις. Όλες οι συνάψεις λειτουργικά ενεργείς του ανθρώπου φτιάχνονται μέχρι την ηλικία των 6 ετών. Μετά δεν υπάρχει τίποτα. Αν λοιπόν πάρουμε δύο παιδιά, ένα από εδώ και ένα από εκεί, και στο ένα παιδί του μιλάμε συνέχεια, το εκπαιδεύουμε, παίζουμε, ασχολούμαστε μαζί του, όλη την ημέρα, αυτό έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξει όλες τις συνάψεις του σε σχέση με ένα παιδί που είναι στη τηλεόραση ή με μια ξένη ταντά ή με οτιδήποτε άλλο. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν στα παιδιά να ακούνε πράγματα μέχρι την ηλικία των 6 ετών. Από εκεί μετά το έχετε χάσει το παιχνίδι. Δηλαδή, ό,τι και να τους πείτε μετά, δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες συνάψεις. Και ο εγκέφαλος έχει επίσης την ικανότητα να κάνει μια διαδικασία που λέγεται pruning, πριόνισμα. Δηλαδή, συνάψεις που δεν έχουν λειτουργήσει για λίγο καιρό, τις πριονίζει, τις κόβει. Τις αφαίρει. Είναι σαν το κομπιούτερ που λέει αυτά τα εικονίδια δεν χρησιμοποιούνται, τα πετάξουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κάνει λοιπόν ένα πριόνισμα, κόβει τις συνάψεις που δεν τον ενδιαφέρουν και κρατάει τις άλλες. Όσο λοιπόν τις λειτουργείς τις συνάψεις και τις αναπτύσσεις μέχρι την ηλικία των 6 ετών και τις συντηρείς μετά, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα έχεις να κρατήσεις σε πλήρη λειτουργία όλο τον νευρικό ιστό. Γι' αυτό και λένε ότι το μεγαλύτερο αντίδοτο στο Αλσχάιμερ, στην άνοια, είναι η συνεχής εκπαίδευση του μυαλού. Δηλαδή ο παππούς που γράφει το Σταυρόλεξο και το Λίνι κάνει άθελά του ενδεχομένως την καλύτερη δυνατή θεραπεία και άμυνα απέναντι στην άνοια. Διατηρεί τις συνάψεις του ενεργείς. Ψυχοακουστική, θα υπάρχει ολόκληρη διάλεξη την επόμενη εβδομάδα ή την παρεπόμενη νομίζω. Δύο πράγματα θα πω απλά είναι αυτό που συζητάμε τόσο το υποκειμενικό αίσθημα που προκαλείται στον ακροατή όταν το ηχητικό κύμα φτάσει στο αυτί του και έχετε χαρακτηριστικά το ύψος, την ακουστότητα και τη χρειά. Ύψος λέμε σε συχνότητα στα hertz πόσο ψηλό ή χαμηλό είναι ο ήχος, αλλά δεν είναι πάντα ταυτόσιμο με το ύψος, δηλαδή μπορεί να δώσω την ίδια συχνότητα και να το ακούσω τη μία φορά πιο ψηλό, την άλλη φορά λίγο πιο χαμηλό. Και εξαρτάται και από την ένταση του ακουστικού ερεθίσματος. Η ακουστότητα είναι δυνατή και ισχυρή και ασθενή ήχη, και εξαρτάται και από την ένταση και από τη συχνότητα. Και υπάρχει μια έννοια που λέγεται ουδός ακουστότητας, είναι το κατόφλι, δηλαδή η ελάχιστη ένταση ήχου που μπορώ να ακούσω κάτι. Αυτό που λέγαμε ότι στο φυσιολογικό ακούγραμμα είναι το 0 δεσιμπέλ ή τα 10 δεσιμπέλ. Είναι η ελάχιστη ένταση την οποία μπορώ να ακούσω ένα ερέθισμα. Μία παρένθεση εδώ. Έχει συμβεί σε όλους μας. Πάμε σε ένα κέντρο. Ακούμε μπαπαμπούπα συνέχεια όλο το βράδυ. Βγαίνουμε έξω, βουίζουν τα αυτιά μας. Δεν ακούμε καλά. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει και μία φυσιολογική ιατρική έννοια που λέγεται προσωρινή μετατόπιση του ουδού αυτού. Δηλαδή το αυτή για να προστατευτεί λέει, αφού με εκθέτησε δεσιμπέλ 50, 60, 80, 100 δεσιμπέλ, τι θα κάνω εγώ. Αν μείνω έτσι όλο το βράδυ θα κουφαθώ. Οπότε τι κάνω, κατεβάζω τον ουδό ακουστότητα, τον πάω στα 70, στα 50 δεσιμπέλ, για να προστατευθώ από τον ήχο στον οποίο με εκθέτεις. Και όταν φεύγουμε προς τα έξω, είναι ήδη κατεβασμένος, αλλά δεν ακούμε καλά. Και τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά ο εγκέφαλος τα κάνει αυτά. Ποιο είναι το φυσιολογικό όριο ακουστότητας, όχι ενώ στα μαγαζιά, ας πούμε,
πιο αρμόδιο από μένα είναι ο κ. Σούπερντ, το οποίο αυτό το πράγμα. Ποιο θα έπρεπε να είναι. Ποιο θα έπρεπε να είναι. Για να μην γίνεται αυτή η διαδικασία. Είναι ολόκληρη επιστήμη αυτό, πώς μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο χώρο. Στο 8ωρο σήμερα μιλάμε για 80 εκεί. Και κάθε 5 dB παραπάνω μισό χρόνο. Ναι. Γιατί είναι εκθετική, μην ξεχνάτε. Τα decibel είναι εκθετικά. Δεν είναι αριθμητικά. Το 20 δεν είναι διπλάσιο του 10, είναι πολλαπλάσιο του 10. Τα 20 δεσιμπέλ δεν είναι 10 επί 2, είναι λογαριθμική η αύξηση, έτσι δεν είναι, είναι τεράστια ενέργεια. Αυτό ισχύει όμως μόνο όταν μετά υπάρχει και μια περίοδο που μπορούμε να ξεκουραστούμε, να έχουμε ησυχία και να αλλιώς θα υπάρχει πάλι μπλά. Γι' αυτό σήμερα ο καινούριος νόμος της ΕΟΚ λέει 80 τυπή στο 8. Και ανά 5 τυπή, ναι, αυτό που λέω. Ναι, παρακαλώ. Υπάρχει χαρτογράφηση της ακουστότητας σε σχέση με τρεις παραμέτρους, τη συχνότητα, την ένταση και τη χτιά. Τι χαρτογράφηση εννοείται. Πώς ας πούμε έχουμε αυτό το πίνακα της ακουστότητας σε σχέση με τη συχνότητα και την ένταση και λέμε ότι η ακουστότητα σε αυτό το σημείο είναι τόσο ας πούμε φόνους, αν θυμάμαι καλά είναι το μέτρο. Δεν το ξέρω να σου το απαντήσω αυτό. Το πίνακα που είδαμε πριν. Το ακόγραμμα που σας έγραψα. Ναι. Το διάγραμμα, αυτό το ακόγραμμα έχει να κάνει καθαρά με το αν στη συχνότητα 1000 Hz σας δίνω αυξημένη ένταση 100 decibel και κατεβαίνω, κάποια στιγμή δεν τα ακούσετε. Το σημείο αυτό θεωρείται το κατώφλι της ακουστότητας. Στη συγκεκριμένη συχνότητα. Αυτό ας πούμε. Ναι. Σε σχέση και με το χρόνο, τη διάρκεια ενός ήχου, έχει μετρηθεί. Δηλαδή, ας πούμε, μετά από κάποια συγκεκριμένη διάρκεια, μήπως μπορεί να αρχίσει να ερεθίζεται. Όχι, όχι, όχι. Σύμφωνα με τις δικές μου γνώσεις, αν κάποιο νεύρο, το ακουστικό νεύρο που μεταφέρει αυτόν τον ήχο, ερεθίζεται από τα 20 δεσιμπέλ και πάνω, όσο και να το ερεθίσεις παραπάνω χρονικά, δεν πρόκειται να το ακούσει αυτόν τον ήχο. Σε ένα υγιές αυτή. Ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις δικές μου γνώσεις. Προσαρμοστικότητα το εκεί που λέτε. Προσαρμοστικότητα είναι άλλο πράγμα. Εδώ, αν μιλάει για τον οδό ακουστότητα που μιλάγαμε προηγουμένως, είναι απόλυτες τιμές. Είπες και για τη διάρκεια, μήπως είναι να πει και για το just not to say the difference. Όχι, δεν λέει άλλο. Φανταστούμε ότι αν θέλει να πει, από ό,τι καταλαβαίνω, αν εσείς ακούτε στα 10 δεσιμπέλ και εγώ αρχίζω και μιλάω στα αυτές στα 5 δεσιμπέλ, επί πάρα πολύ μπορεί αυτό να δημιουργήσει ερέθισμα στα αυτή. Η απάντηση είναι ότι κάνει τον ήχο, αλλά ο ήχος δεν επεξεργάζεται. Δηλαδή, στον εγκέφαλο όταν φτάνει, σίγουρα φτάνει το ερέθισμα, δεν μπορεί να αναλυθεί και να μπει, να ταυτοποιηθεί σαν ήχο των 5 δεσιμπέλ στα 1000 Hz. Δίνοντας, ας πούμε, σε ένα αυτή. Μια συγκεκριμένη συχνότητα σε μια συγκεκριμένη ένταση, ναι, και αυξάνοντας σταδιακά το χρόνο έκθεσης του. Ναι, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει. Όχι, αν είναι πολύ δυνατός ο θόρυβος, μπορείς να του ρίξεις τη λειτουργία. Δηλαδή να αρχίσει αυτή να μείνεται, να μην τον ακούει αυτό το θόρυβο. Αντίστοιχα, ψυχοακουστική είναι και αυτό πάλι, είναι για να καταλάβει το εξής. Αν ζείτε σε ένα χώρο που προσγειώνονται αεροπλάνα, στην αρχή μπορεί να μην μπορεί να κοιμηθείτε τα αεροπλάνα. Κάποια στιγμή το αγνοείτε, διότι ο ήχος που είναι συνεχώς επαναλήψιμο στο αυτί, ο εγκέφαλος τίνει να τον απομονώνει και να μην τον παίρνει υπόψη του. Δηλαδή τον θεωρεί μέρος του περιβάλλοντός μας. Ναι, πολύ ωραία. Θα φτάσετε σε αυτό συγκεκριμένα για να ρωτήσω τότε. Όχι, πίστε μου, δεν έχω πολλά πώς. Εκεί είναι κομμάτι που φεύγει λίγο από το δικό μου κομμάτι. Όχι, ναι. Στη χρειά έχει να κάνει με την ιδιαίτερη αίσθηση που εξαρτάται από τις συχνότητες, εντάσεις, των πλήθων των αρμονικών που αποτελούν το μουσικό, αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα. Αυτό είναι ο χώρος που δουλεύουμε. Τελειώνω, δεν έχω πολλά πράγματα να σας πω ακόμα. Συνήθως μιλάω για φωνή, οπότε έχω μια πολύ ωραίο βιντεάκι που θέλω να σας δείξω. Η κυρία που βλέπετε στην εικόνα είναι η κυρία Λουίζα Τετρατσίνη, είναι μια σοπράνο, γεννημένη το 1800 κάτι, η οποία είχε την ατυχία να μην υπάρχουν εκείνη την εποχή καταγραφές. Οι πρώτες καταγραφές ήχο γίνανε τον 20ο αιώνα. Οπότε στο βιντεάκι που θα δείτε, κάθεται σε ηλικία πολύ μεγάλη. Γίνεται στο 1930 κάτι, πρέπει να είναι 85-90 χρονών κάπου εκεί, να θυμάμαι καλά. Είναι μια σεβάσμια κυρία καθισμένη δίπλα στο γραμμόφωνο και ακούει τον Καρούζο να τραγουδάει. Και συγκινείται τόσο πολύ που αρχίζει σε αυτή την ηλικία να τραγουδάει. Και θα ήθελα να κλείσω την ομιλία με αυτά δύο πράγματα, να ακούσετε τη φωνή της και το γέλιο της μετά. Thank you.
σχεδόν 90. Και πιο νεανικό ακόμα είναι το γέλιο της. Ακούστε και το γέλιο της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι απορίες έχετε, αν μπορώ να τις απαντήσω, με μεγάλη μου χαρά. Πώς μετρείτε το απόλυτο αυτή, δηλαδή κάποιος έχει απόλυτο. Δεν μετρείτε. Δηλαδή έχουμε αρκετή εξέταση όπως το... Όχι. Καμία γνωστή σε μένα. Το απόλυτο αυτή είναι λίγο κατάρα. Γιατί? Μουσικά. Να σε εξηγήσω γιατί. Αν πάμε σε μια συναυλία, ακούμε μουσική, ακούμε ήχους, τον τραγουδιστή, τη σοπράνο. Έχω πολλούς φίλους που κάνουν κλασικό τραγούδι, τραγουδάνε, που έχουν απόλυτα αυτή. Οι οποίοι καθόμαστε να παρακολουθήσουμε μια όπερα και να μου λέει, δεν είναι λα αυτό, είναι λα παρακάτι. Ή δεν είναι δηλαδή αρχίζουν πλέον να μην απολαμβάνουν τη μουσική σαν μουσική, αρχίζουν να στέκονται στις ατέλειες που το αυτή τους τους υποδεικνύει. Εγώ δεν τις κατάλαβα. Δεν τις κατάλαβα ποτέ με αυτές τις ατέλειες, αλλά αυτή. Συγγνώμη για τον Νίκο, αυτό είναι να το βγάλω, μην κάνει. Όχι, δεν είναι υποχονδρή. Απλώς έχουν την απόλυτη αίσθηση. Θέλετε να κλείσω κάτι από εδώ. Έχουν την απόλυτη αίσθηση του ήχου. Δηλαδή, σας λέω, έχω μια πολύ καλή μου φίλη, η οποία είναι σοπράνο, η οποία κάνει το εξής φοβερό. Ήταν το χόμπι της να πετάει συνδετήρες στο τραπέζι για να μου λέει αυτό είναι φα. Και επειδή έχουμε όργανα τα οποία μπορούμε να μετρήσουμε τους ήχους, ήταν πραγματικά φα. Ήξε, εγώ πέταγε ένα στυλό, αυτό είναι ντο. Αλλά δεν μετριέται με κάποιο άλλο τρόπο, δεν μπορώ να το διαπιστώσω διαφορετικά. Παρακαλώ. Για να γυρίσω λίγο πίσω από το που λέγαμε, σχετικά με την προσαρμοστικότητα, κάθε άνθρωπος αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, υπάρχει μια μέση. Όσον αφορά την ικανότητά του να προσαρμόζεται, όχι είναι ξεχωριστή. Είναι ξεχωριστά. Είναι καθαρά ξεχωριστά. Ναι, δεν είναι. Και θέμα προσοχής δηλαδή στον ήχο. Δεν ξέρω τι. Πρέπει να βγάλουμε μισό ώρα. Ναι, δεν είναι απόλυτο. Δηλαδή έχει να κάνει με την εγκεφαλική επεξεργασία των σημάτων. Καθαρά. Είναι το κομπιούτερ στον εγκέφαλο πώς δουλεύει και πώς αναλύει τα σήματα. Τίποτα παραπάνω. Ναι. Αν έχει διάρκεια ζωής ο αυτή μας. Όχι. Έχει διάρκεια ζωής τον νεύρο. Γιατί μπορεί να εκτεθεί σε λοιμώξεις, σε ιούς, σε χίλια δύο, τα οποία σιγά σιγά να αμβλύνουν το αίσθημα της ακοής. Πώς έχουμε πυρεσβιοπία, έχουμε και πρεσβιακουσία. Δηλαδή ελαττώνεται η ακοή με την πάροδο της ηλικίας. Μόνο αυτό. Αλλά σαν αυτή, σαν όργανο, υφίσταται τις φυλλογικές στορές του δέρματός μας, του μέσου αυτιού και του εσωτερικού αυτιού. Με διαφορετική επίπτωση το καθένα στο τι πραγματικά ακούμε στο τέλος. Πολύ. Πολύ. Ναι. Είναι πολύ ευαίσθητο όργανο. Μπορεί να καταστραφεί αν. Μπορεί να καεί σαν ηχείο. Δηλαδή, αν πέσει απότομα μεγάλη ενέργεια στο αυτή, μπορεί να καταστραφεί. Ναι. Σαν νεύρο. Μόνιμα. Ναι. Άμα καταστραφεί το νεύρο, είναι μόνιμο. Πρέπει να... Απαγορεύεται αυτό που είπε ο κ. Απαγορεύεται η έκθεση σε ήχο μεγάλης έντασης για μεγάλη διάρκεια. Άμα γίνει σταδιακά. Σταδιακά δεν το καταλαβαίνουμε, αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί στην απότομη έκθεση το καταλαβαίνουμε και φεύγουμε από το χώρο που έχει. Αυτό που σας είπε, δηλαδή 80 δεσιμπέλ για 8 ώρες είναι το ανεκτό. Σίγουρα θα εκτεθεί σε. 8 ώρες? Επί 8 ώρες? Κάντε ένα ακουόγραμμα και θα δείτε ότι ήδη έχετε ζημιά. Ότι ήδη έχετε ζημιά. Α πούμε, άνθρωποι που είναι μουσικοί. Κάντε ένα ακουόγραμμα. Μουσικοί, ηχολήπτες, τραγουδιστές που έχουν εκτεθεί για κάποια στιγμή σε ισχυρό θόρυβο έχουν προβλήματα. Ένας λόγος που έχουμε στα κέντρα αυτή την υψηλή ένταση είναι ακριβώς αυτό. Οι ηχολήπτες είναι κουφοί και ο τραγουδιστής δεν ακούει τίποτα. Δεν εξηγείται. Και κάπου πρέπει και οι λαρυγολόγοι να βρουν δουλειά μετά να κάνουν ακουγράμματα. Παρακαλώ. Αυτή η αυξημένη χρονική διάρκεια που εκτίθεσαι σε παραφύση ένταση στο όρυβο. Ναι. Εγώ το έχω δει λατινικά ως τιμή τους. Τιμή τους είναι το βοητό. Είναι εμβοή. Αυτό είναι μόνιμη βλάβη. Άλλο πράγμα. Βαρικοία σημαίνει ότι δεν ακούω καλά. Τίνητους, αυτό τι προσβάλλει. Αυτό σημαίνει ότι το νεύρο του αυτιού αντί να ακούει παράγει ήχους από μόνο. Το λέω πάρα πολύ. Δηλαδή ότι πλέον ο εγκέφαλος δέχεται ένα συνεχή ερεθισμό και παράγει έναν ήχο που δεν υπάρχει. Ακούει ένα βοητό και δεν υπάρχει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι όχι. Το προκαλεί ο εγκέφαλος αυτό. Δεν διορθώνεται. Η απάντηση. Δεν διορθώνεται με τίποτα.
Είναι στάνταρ. Δηλαδή, όποιο σα πει το διορθώνω, λέει ψέματα. Εγώ ένα φίλο που το έπαθε πρόσφατα αυτό. Ναι. Λέω σίγουρα θα διορθώνω. Δεν διορθώνεται. Όταν έχετε, όταν έχετε κάποιο στο ιατρείο και σου λέει: έχω να βουητώ στα αυτιά, αν θε να είσαι ειλικρινή μαζί του, λε: έχω δύο πράγματα να σου πω. Δεν θα περάσει ποτέ, δεν ξέρω από τι είναι, δεν θα περάσει ποτέ και θα ζήσει με αυτό. Και κάνω ό,τι θε. Ναι, είναι σαφή. Αυτό λέω. Μαθαίνει να ζει μαζί του. Κάποια στιγμή το αμβλύνει ή του λε: αν το βράδυ πα να κοιμηθεί, ακού το βουητό και δεν μπορεί να κοιμηθεί, γιατί μερικέ φορέ φτάνουν σε αυτό το σημείο τη ιστορία. Δηλαδή δεν μπορούν να κοιμηθούν. Ακούνε βουητό, λε: δημιούργησε τεχνητά θόρυβο στο περιβάλλον. Βάλε τηλεόραση, ραδιόφωνο, μουσική, pick-up, ό,τι θέλει, CD, να ανεβάσει το θόρυβο του περιβάλλοντος σαν masking για να μπορέσει να ξεπεράσει το θόρυβο που ακούς. Και εγώ πώς το καλύτερο. Το ανακαλύπτει, το παίρνουμε το Νόμπελ παρέα, δεν έχω νόμο. Δεν υπάρχει τρόπο, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Δεν είναι, παρακαλώ. Είτε τα πήρατε τα βαστάρια, είτε τα πήρατε, το ίδιο πράγμα κάνατε. Δεν κάνει καμία, καμία απολύτως δράση. Όχι, νιώσω του Μενιέρ είναι τελείως άλλο πράγμα. Νιώσω του Μενιέρ σημαίνει ότι στο μέσο αυτή, στο εσωτερικό αυτή, αυξάνει πάρα πολύ υδροστατική πίεση. Πιέζει το. Αυξάνει την πίεση του αυτή, οπότε λυγίζουν οι τρίχες από τα νέτρα και έχει και ανισορροπία και αίσθημα ανισορροπία στον χώρο και βουητό και βαρικοία. Είναι άλλο πράγμα το Μενιέρ. Το Μενιέρ είναι οντότητα, είναι νοσολογική οντότητα. Και αν θα μπορούσα εγώ στο Μενιέρ να τραβήξω το υγρό, θα περνούσε το Μενιέρ. Δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό το πράγμα. Παρακαλώ. Όπως είδαμε πριν, σε διάφορα σημεία του κοχλία του ακουστικού ακούς διαφορετικά συχνότητες. Ναι. Ποια είναι η φυσιολογική διαδικασία που στη γύρανση ουσιαστικά πέφτουν οι άκρες του ακουστικού φάσματος? Είναι επειδή είναι στην άκρη μπροστά-μπροστά και δέχονται όλο το ηχητικό κύμα από την αρχή. Είναι οι πιο εύκολα εκφυλήσιμες. Οι υψηλότερες συχνότητες είναι μπροστά. Και οι άλλες είναι στην κορυφή, προστατεύονται καλύτερα. Είναι οι πιο εύκολα εκφυλήσιμες. Το ερώτημα εδώ, αν θέλετε, είναι λίγο διαφορετικό. Να βάλω και εγώ ένα ερώτημα. Αν εγώ ακούω το κύμα του νερού, της ενδολέμφου, γυρίζει σε όλο το αυτί και λυγίζει όλα τα κύτταρα. Γιατί μια συχνότητα ερεθίζει μόνο εκείνη την περιοχή? Υπήρχε λοιπόν παλιά η άποψη ότι αν στείλω 2000 Hz, μόνο η περιοχή των 2000 Hz θα ερεθιστεί. Δεν ισχύει πια αυτό σήμερα. Λέει ότι όλο το αυτί ερεθίζεται και ότι ο εγκέφαλος παίρνει διαφορά φάσεων και σημάτων. Αυτό λέγεται recruitment, δηλαδή επιστρατεύει όλη την ομάδα των νεύρων και όλα μαζί ακούνε. Δηλαδή όλο ο κοκλίας ακούει, απλώς η περιοχή κοινή έχει μεγαλύτερη ευαισθησία και ερεθίζεται παραπάνω. Παρακαλώ. Όταν το βράδυ πέφτουμε να κοιμηθούμε και υπάρχει ησυχία, ακούμε κάποια πίεση. Έτσι. Όχι όλοι. Αυτή είναι η απάντηση εδώ, συγγνώμη σας το λέω. Όχι όλοι. Σε ανθρώπους που έχουν εξαιρετικό άγχος ή είναι λίγο πιεσμένοι, όταν το βράδυ, όχι τόσο λόγω του αυτιού, επειδή το παρασπαστικό δουλεύει διαφορετικά, είναι πιο ακουστή η της καρδιάς, η κυκλοφορία του αίματος. Και όταν έχει. Ναι, αυτό έχει να κάνει με αγχώδεις ανθρώπους που το βράδυ που πέφτει ο ήχος του περιβάλλοντος, δυναμώνουν αυτοί οι ήχοι. Αλλά δεν σημαίνει κάτι, δεν είναι παθολογικό. Δεν έχει σχέση με τα αυτιά. Καμία σχέση. Παρακαλώ. Δεν έχει αποδειχθεί τελείως, δεν έχει περιγραφεί. Λένε ότι όταν κοιμόμαστε, ουσιαστικά ανεβαίνει λίγο ο δός ακουστότητας, δηλαδή βάζουμε ένα φράγμα στο αυτί μας να μην ξυπνάμε εύκολα. Εκεί λοιπόν η εγρήγορηση του κεφάλου με τα εγκεφαλικά κύματα του τη διάρκεια του ύπνου είναι πιο ευαίσθητα σε ορισμένες στιγμές. Δηλαδή μπορώ να σας φωνάξω και να ξυπνήσετε με ένα ψήθυρο και μπορείτε να πάτε στο γιο μου που κοιμάται, του ρίξετε ένα κανόνα και μην σηκωθεί ποτέ. Έχει να κάνει με τον εγκέφαλο του ανθρώπου και πώς εκείνη τη στιγμή κατεβάζει όχι τον ουδό ακουστότητας. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Ναι. Ο λόγος που δεν ακούμε στα 10 Hz, ας πούμε. Είναι το ότι στα 10.000 ή στα 10 Hz. Ναι. Είναι το ότι δεν βάλει το τύμπανο, είναι το ότι δεν βάλει. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Είναι ότι. Όχι. Ή ο εγκέφαλος, δηλαδή. Αυτό. Είναι θέμα εγκεφάλου. Είναι θέμα εγκεφάλου. Δηλαδή, ακόμα και σε υποσυχνότητες, τα τριχίδια πάλλονται. Απλώς το σήμα που δημιουργείται δεν διαβάζεται από τον εγκέφαλο. Ψυχολογικά ερεθίσματα μπορούν να μας. Ναι, αλλά εσείς δείξατε ότι αρχίζουν να σπίνουν τα 20 Hz από το κέντρο του κοχλία. Ναι, υπάρχει μια, δεν έχει μετρηθεί απόλυτα. Έχουν βάλει ηλεκτρόδια πάνω στο κοχλία και μετράνε σε ποια μπορεί να ερεθιστεί. Μέχρι τα 20, εκεί 80, δεν είναι πολύ μικρές διαφορές αυτές. Ναι, υπάρχει ένα τέρμα. Ναι, αλλά θεωρητικά οποιοδήποτε ηχητικό κύμα μπορεί να θέσει εκείνη στο υγρό. Απλώς δεν θα δημιουργήσει ηλεκτρικό ρέθισμα που να δημιουργήσει το αίσθημα της ακοής ψηλά στον εγκέφαλο.
μπορούμε να το δεχτούμε σε ένα άλλο. Να μην το, μην το ακούσουμε, ας πούμε, αλλά να το νιώσουμε ως άλλο. Άλλη, στα 10 Hz, στα 20 και στα 40 είναι πάρα πολύ μικρές συχνότητες. Υπήρχαν υπέρυχες σε κάποιες διαφημίσεις, ας πούμε, και λειτουργούσαν. Δεν το ξέρω αυτό να σου το απαντήσω. Δεν ξέρω αν είναι μύθος ή επιστήμη. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Δεν το ξέρω. Του ρεύματος και όταν τους ακούμε μέσα από ένα ενισχυτήριο είναι σαφώς ακουστός ήχος. Ναι. Και είναι 50 κύκλοι, είναι χαμηλότερο από τους ομόνους. Δεν είναι μόνο 50 κύκλοι, είναι και η ενίσχυση που κάνουν. Οι αρμονικές και ενίσχυση. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε οι αρμονικές. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Ας πάρουμε πάλι τη συναυλία με τη σοπράνο. Εκεί που τραγουδάνε όλοι και παίζουν και κάνουν και δείχνουν, ξαφνικά ακούς μια φωνή σοπράνο. Να πάλετε. Δεν είναι επειδή έχει δυνατή φωνή σοπράνο. Μια αδύνατη φωνή έχει. Ούτε επειδή έχει τραγουδάει πάνω από την ορχήστρα, είναι επειδή δημιουργούνται αρμονικές και στο τραγούδι υπάρχει η περίφημη τέταρτη και πέμπτη αρμονική. Όποιος καταφέρει να συγκεντρώσει ενέργεια στην πέμπτη αρμονική, αυτή είναι σαν ένα δαχτυλίδι πάνω από την αίθουσα και είναι ακουστή. Ας πούμε, στον προηγούμενο αιώνα, πέμπτη αρμονική είχε μόνο Παβαρότη. Ακουστή. Όσοι φτάναν στην τέταρτη αρμονική, ακούγονταν θαυμάσια από τον κόσμο. Άρα έχει να κάνει πιο πολύ με τις αρμονικές που παράγονται παρά με το βασικό ήχο. Παρακαλώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Δεν το ξέρω. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν σε εσάς παίζει τόσο μεγάλο ρόλο η θεωρία των κλείσιμων ζωνών που παίζει για εμάς τους μουσικούς. Όχι. Γιατί εμείς όταν κάνουμε την ανατομία του αυτιού στο κεφάλαιο ψυχοακουστική, ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τη θεωρία του Plum Level. Ναι. Κλείσιμες ζώνες κτλ. Όχι. Για εσάς όχι. Όχι. Είμαστε πολύ πεζοί άνθρωποι, το βλέπουμε πάρα πολύ. Ιατρικά, ανατομικά, αίτιο, αποτέλεσμα και δεν έχουμε λόγο να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα λεπτομέρειας. Δηλαδή, γιατί όταν ο άλλος δεν ακούει και έρθει σε μένα να του λύσει το πρόβλημα σαν γιατρός, έχω πολύ πιο χοντρά, πολύ πιο αδρά πράγματα να περιγράψω από αυτές τις λεπτές λεπτομέρειες. Είναι έρευνα, είναι ακαδημαϊκό, αλλά εμάς δεν μας αφορά σαν γιατρούς. Εκτός αν είναι εξειδικευμένος, ασχολείται μόνο με αυτό που δεν ξέρω και αυτό, δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Παρακαλώ. Είναι μύθος. Είναι ένας μύθος, δεν υπάρχει. Το σι μπεμόλ, το σι ύφεση, θεωρείται ότι είναι η ιδιοσυχνότητα του ανθρωπίνου σώματος. Και είναι αυτό που λένε πολλοί φορεί που τραγουδάνε, ότι υπάρχει μια νότα στην οποία αισθάνεται το σώμα του, το δίνει το λόγιο και δεν ακούν τίποτα άλλο. Σε αρκετούς ανθρώπους αυτό το σι ύφεση. Είναι μετρημένο σαν σι ύφεση. Αλλά επειδή δεν έχει αποδειχθεί και δεν μπορεί να αποδειχθεί, θεωρείται μύθος. Άρα το περιγράφουν. Ναι, ναι, το λένε σαφώς. Δηλαδή έχω ανθρώπους φίλους από το κλασικό τραγούδι που το έχουν πει αυτό πράγμα. Ότι στο σι. Όταν τραγουδάνε αυτή τη νότα, όλο το σώμα του συντονίζεται και τραγουδάει αυτή τη νότα. Αυτό λέει. Και βγαίνουν πολλές αρμονικές πλέον. Πολλές. Πολλές. Παρακαλώ. Με το αυτή, αυτό δεν κατάλαβα ποτέ πώς λέει. Ο λαβύρινθος, να σας το εξηγήσω. Υπάρχουν τρεις ημικύκλοι σωλήνες, που είναι διατεταγμένοι στο χώρο στα τρία επίπεδα. Δηλαδή, οριζόντιος, κάθετος και ας το πούμε μπροστινός. Τι συμβαίνει αυτό. Αν εγώ μετακινηθώ στο πλάι, ο ένας ημικύκλιος σωλήνας ερεθίζεται καθόλου, γιατί είναι οριζόντιος. Ο κάθετος καθόλου, αυτός ερεθίζεται. Αν μετακινηθώ έτσι, ερεθίζεται ένας άλλος. Άρα, η θέση στο χώρο των τριών ημικύκλιων σωλήνων, με τις διαφορετικές τους ερεθισμούς στην κίνησή μου, δημιουργούν το αίσθημα της ισορροπίας. Υγρό δεν έχει μέσα, ναι. Είναι σαν αλφάβια. Ναι, 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 ακριβώς αυτό. Και όταν μετακινείται, κουνούνται κάποια μικρή, λέγεται το κονίαμα αυτό πράγμα, κουνιούνται. Και δημιουργείται με ένα αντίστοιχο τρόπο το αίσθημα της ισορροπίας. Είναι το αντίστοιχο που σε έλλειψη βαρύτητας χάνει στην αίσθηση της ισορροπίας. Όχι μόνο από αυτό. Στην έλλειψη βαρύτητας η ισορροπία παράγεται από τρία επίπεδα. Από το λαβύρινθο στη θέση του χώρου, από την παρεγκεφαλίδα που το οργανώνει και από τις ιδιοδεικτικές αισθήσεις στο χώρο. Όταν πατάω στο πάτωμα, τα γόνατά μου, οι πατούσες μου στέλνουν μηνύματα στον εγκέφαλο, πατάω κάπου σταθερά. Αν εγώ δεν έχω βαρύτητα, χάνω την αίσθηση της ιδιοδεικτικότητας. Δηλαδή δεν μπορώ να σταθμίσω το χώρο τι κάνω. Και αυτό είναι που κάνει τη βαρύτητα τη μεγάλη διαφορά. Και λιγότερο η αδράνεια τη κίνηση του ενδολέμφου μέσα στο λαβύρινθο. Έβλεπα σε κάποιο δοκιμαντέρ που δίνανε πολύ σημασία στην έλλειψη βαρύτητα στο υγρό. Ναι, 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 σαφώς. Ναι, αλλά το κύριο είναι η αίσθηση, η απόλυτη ιδιοδεκτικότητα σώματος σαν σωματοαισθητικό ερέθισμα για την ισορροπία. Ναι. Είμαι καθηγητής φωνητικής.
Λοιπόν, έχω μαθητές και όταν ξεκινάμε όλο στο πιάνο, κάνω διάφορες ασκήσεις, ακούνε κάποια περιοχή συγκροτήτων, έτσι, κάποιες χαμηλές δυνάμεις. Οπότε αναγκάζομαι από την πύραμη, δηλαδή εγώ διαπιστώσω το εξής. Ξεκινάω από την περιοχή που ακούνε και αρχίζω είτε κατεβαίνω προς τα κάτω, δηλαδή χαμηλό του συγκροτήτων, είτε αυξάνω του συγκροτήτων. Και σιγά σιγά γίνεται μια εκπαίδευση. Και ορισμένες φορές, όταν τους τυπάω την όντα στο πιάνο, δεν την ακούν, αλλά την ακούν όταν τους την τραγουδάω εγώ. Πώς εξηγείτε αυτό? Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Δηλαδή, είτε τραγουδάτε μια νότα είτε παίζετε μια νότα στο πιάνο, παράγεται ένα ήχο. Αυτό είναι άλλε φορέ δεν μου το δίνουν. Όταν όμω του το τραγουδάω τον ήχο αυτό, σε ένα ποσοστό 80% μου το δίνουν. Να πάω ανάποδα. Δεν είναι επομένω ότι δεν τον ακούνε, είναι δεν μπορούν να παράγουν. Αυτό λέτε. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με τη μίμηση του ηχητικού οργάνου. Έχει με τη μίμηση του οργάνου παράγει. Ότι μπορώ μια νότα πιάνο να μην μπορώ να την παραγάγω σωστά, αλλά μπορώ να μιμηθώ τη στάση του σώματός σας για να πάραγω μια νότα που δεν θα την έβγαζα διαφορετικά. Μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, να σου πω την αλήθεια. Το ξέρω σαν γεγονός, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει με την επαναληψιμότητα του ήχου παρά οτιδήποτε άλλο. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο σχετικά με την καθαριότητα των αυτιών και τις μπατονές, τις οτοασπίδες απαγορεύονται γενικώς, εκτός αν είστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Οι οτοασπίδες, οι μόνιμες οτοασπίδες, αυτές φοράνε πάρα πολλές ώρες, γιατί το αυτί είναι μια κλειστή κοιλότητα. Είναι σαν μια δαχτυλίθρα. Έτσι. Όλες οι κλειστές κοιλότητες στο ανθρώπινο σώμα αυτοκαθαρίζονται. Και αυτοκαθαρίζονται γιατί έχουν κάποιες τρίχες που κινούνται προς τα έξω, το κερί ουσιαστικά δεσμεύει, φυλακίζει τις βρώμες και τις πρόχνει προς τα έξω. Αν εγώ βάζω οτιδήποτε εκεί και παρεμποδίσω τη φυσιολογική κινητικότητα των κροσών, μπορώ να κάνω ζημιά στα αυτή. Η μπατονέτα λοιπόν αντίστοιχα είναι, αν πάρω μια μπατονέτα και την ακουμπήσω στα αυτή και τραβήξει την υγρασία, μια χαρά. Την ώρα που αρχίζω να γυρίζω την μπατονέτα με το χέρι μου, κάνει ζημιά. Γιατί σπρώχνω το βίσμα προς τα μέσα και το κολλάω στο βάθος του αυτιού. Το κερί πρέπει να καθαρίζεται κάποια στιγμή. Το αυτή αυτοκαθαρίζεται. Ναι, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι παραπάνω. Αυτό ναι, αν υπάρχουν το κερί είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός του αυτιού. Τελεία. Το κερί έχει μια ισορροπία σε υγρό και βλενοπόλη ζαχαρίδες. Άλλα αυτιά παράγουν παραπάνω ζαχαρίδες, οπότε πίζει πιο γρήγορα, καθιζάνει, είναι πιο παχύρευστο, και άλλα δεν παράγουν ποτέ τίποτα και είναι καθαρά. Άρα το κάθε αυτή παίρνει στη δική του φιλοσοφία. Δεν κάνει να μένει το κερί στο αυτί σας πολύ καιρό, διότι εγκλωβίζει υγρασία και θερμότητα και κάνει μύκητες. Άρα, αν έχετε πρόβλημα, το ξεπλένετε, το καθαρίζετε, πάτε στο γιατρό, στο φτιάχνετε. Δεν μπορείτε με την πατονέτα να το βγάλετε εύκολα. Αυτό θέλω. Ναι. Δύο ερωτήσεις. Κοίτα. Σχετικά με τους υπόλοιπους, έχω διαβάσει για μια περιπτώση και σοβαρή βιβλιογραφία, ας πούμε, και έχουν χρησιμοποιηθεί κιόλας. Χωρίζονται, έλεγε σε τρεις ζώνες, ζώνη Α, ζώνη Β, ζώνη Γ. Να σας απαντήσω αυτό, δεν ξέρω καθόλου για υπόλοιπους. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν έχω καθόλου γνώση. Να το επεκτείνω λίγο αυτό. Υπάρχει κάποια προέκταση ακουστική σε όλο το σώμα? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, το ξέρω καθόλου. Ναι. Η δεύτερη ερώτηση είναι λίγο μακάβρια. Πείτε μου. Είναι αλήθεια ότι ναι, η ακοή του δει κάποιος όμως... Δεν έχει αποδειχθεί, δεν έχει πετεθεί, μάλλον θεωρείται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας παρά πραγματικότητα. Σαν υπόθεση υπάρχει. Δεν νομίζω. Στο κόμμα δεν έχει. Το κόμμα δεν είναι θάνατος. Το κόμμα είναι ακέραιες εγκεφαλικές λειτουργίες. Μπορεί να ακούσει. Θάνατος σημαίνει διακοπή της εγκεφαλικής λειτουργίας. Δεν ακούς. Δεν μπορεί να επεξεργαστεί. Έχει... Μπορεί να ακούει θαυμάσια. Ναι. Αν υπάρχει κάποια κατάταξη των αισθήσεων, όχι. Σχετικά με αυτό που είπατε για τις οτοασπίδες, δηλαδή όταν πρόκειται να εκτεθεί. Όχι, αυτό ναι, συμφωνώ. Υπάρχει όμως κατάχρηση των οτοσπίδων. Δηλαδή να κοιμάμαι κάθε βράδυ με οτοσπίδες. Σε αυτό απάντησα. Το να βγει σε ένα ισχυρό θόρυβο με οτοσπίδες, μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κύριε Τσάντσο, πούμε πολύ ότι όταν πει στα μάτια σου, η κόψη με τα πιάτα του σώματά μου, η κόψη του πιάτα γίνεται οξυντέρωση. Αυτό ισχύει για όλες τις αισθήσεις. Ναι, δεν ξέρω, αλλά αυτό πώς γίνεται. Εγκέφαλος. Εγκέφαλος είναι μυστήριο πράγμα. Όχι, καμία σχέση. Έχει να κάνει με το ότι είναι θέμα συνάψεων, ότι ο εγκέφαλος σταματά να δέχεται οπτικά ερεθίσματα και έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητα να επεξεργαστεί στα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.